Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 23 Αυγούστου, Τρίτη, χωρίς εκλογές και δημοψήφισμα. Ένα ήσυχο, ήρεμο καλοκαίρι για μας, που ξεκουραστήκαμε και να εδώ ξανά στους δέκτες σας, στο οικονομικό κανάλι της χώρας, στο SBC και στην εκπομπή Πολιτική και Οικονομία. Σε επάλξεις, μαζί με ξεχωριστούς συναδέλφους. Φέτος θα ξεκινήσουμε την εκπομπή όπως την κάναμε και πέρσι, αλλά θα έχουμε και εκπλήξεις. Καθημερινά εδώ θα κάνουμε την παρουσίαση της εκπομπής μαζί με τον Γιάννη τον Κοροναίο, συνάδελφο εκλεκτό και φίλο. Γιάννη, καλώς όρισες. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Χωρίς δημοψήφισμα, χωρίς εκλογές. Ναι, ευχαριστηθήκαμε αυτό το καλοκαίρι. Γεγονός είναι για μας του χώρου που είχαμε. Δεν μας επιφύλασε εκπλήξεις ο κύριος Τσίπρας. Μπράβο στον κύριο Τσίπρα, σεβάστηκε τα μπάνια του ελληνικού λαού φέτος. Πρέπει να το πω ένα μεγάλο μπράβο. Και όλη η ελληνική κοινωνία. Όλοι, κατά ψέματα, το περσινό ήταν κάτι που εντάξει, ακόμα όλοι φαντάζομαι να μην το ξαναζήσουμε, γιατί όλη αυτή τη δραματική εξέλιξη όπως είχαν τα πράγματα. Τέλος πάντων, καλό καλοκαίρι. Θα είστε μαζί μας φέτος. Με μεγάλη χαρά, με μεγάλη, και μας, μεγάλη τιμή και χαρά που θα είναι εδώ και θα παρουσιάσουμε μαζί την εκπομπή ο Γιάννης Κορνέας, διευθυντής του περιοδικού Επικαίρα. Να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους φίλους, καλεσμένους αλλά και φίλους, που μου κάνουν ποδαρικό στην πρώτη εκπομπή αυτής της τηλεοπτικής σεζόν. Και είναι χαρά μου που είναι μαζί μου. Βεβαίως ο Γιάννης Χριστόπουλος, οικονομολόγος. Γιάννη, να πούμε καλό φθινόπωρο. Δεν λέμε καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν. Και να έχουμε και θετικά νέα από όλα τα μέτωπα και από το μέτωπο της οικονομίας και από το μέτωπο της ιδιαίτερης αξιολόγησης, θα τα πούμε σε λίγο. Βεβαίως, ποδαρικό, αν μου πει άλλο, δεν μπορούσε να μείνει μαζί μας, ο Κωνσταντίνος Γκράβας, οικονομολόγος και αναλυτής ξένων αγορών, έπεσε μέσα σε όλα πέρσι, τα έχω κρατήσει όλα και θέλω να δω τι θα κάνει φέτος. Κύριε Γκράβα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ. Εδώ, καλή αρχή με τον κύριο Κοροναίο, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Και βεβαίως ο Μάνος Οικονομίδης, συνάδελφος εκλεκτός και διευθυντής του αυτής της ιστοσελίδας που έχει και έτσι ένα κύρος και έχει και μια άποψη, στερόγραφα.gr. Μάνος, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν είχαμε εκλογές, όλα καλά. Έκανε και λίγες διακοπές ο Πρωθυπουργός, όπως λίγες διακοπές καθόλου δεν έκανε. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Νίκος Παπάς και ο κ. Κρέτζος, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης. Αυτά με τις τηλεοπτικές άδειες τώρα την Τρίτη μεγάλη μέρα. Και όμως θέλω να συζητήσουμε και μετά πάμε σε άλλα πιο πολιτικά θέματα. Η σπέκουλα συνεχίζεται. Και δεν μπορώ να μην το συζητήσω, Γιάννη, μαζί σου αυτό και μετά θέλω να πάρεις και τον λόγο. Όσο προχωράμε προς το διαγωνισμό, φτάνει η ημερομηνία, η μεγάλη μέρα για τις ερωτικές άδειες, κάποιοι παίζουν τα ρέστα τους. Η διαπλοκή, η διαφθορά. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι διαβλητός και πάντως δεν γίνεται με διαφάνεια. Έχω μια αντίθετη άποψη, την έχω πει και δημοσίως και δεν φοβάμαι να την πω. Και πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτό, να ξεκαθαρίσει το τηλεοπτικό τοπίο με ένα μεγάλο κανάλι, το Mega, ένα ιστορικό κανάλι, να μαραζώνει μέρα με τη μέρα. Με τους βασικούς συμμετόχους να μην έχουν βάλει ακόμα το χέρι στην τσέπη και να μην πρέπει να το βάλουν και να βεβαίως κάποιοι άλλοι να συνεχίζουν τις προσωπικές αήθεις για μένα, επιθέσεις, όταν είναι προσωπική επίθεση θεωρώ και αήθη, προς και τον κύριο Παπά, τον Υπουργό Επικρατείας, αλλά και προς τον κύριο Κρέτσο. Ποια είναι η άποψή σου, γιατί γίνεται όλο αυτό και πάλι καταστροφολογία, η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα πετύχει, θα έχουμε νέα μέτρα, έρχεται ο κόφτης, δεν βλέπουμε τα καλά στοιχεία, ο τουρισμός πάει καλά. Πάει καλά ο τουρισμός, παιδιά. Θα τα πούμε τώρα εδώ. Σαν λοιπόν, συνέχεια και αυτά. Και κοιτάξτε, μετά θα δώσω το λόγο. Ναι, θέλω να συζητήσουμε σε αυτό που λες. Καταρχάς πρέπει να θέσουμε ένα ερώτημα. Ήταν υγιές το τηλεοπτικό τοπίο, έτσι. Πρέπει να θέσουμε αυτό το ερώτημα που νομίζω η απάντηση έρχεται εύκολα, ότι δεν ήταν υγιές το τηλεοπτικό τοπίο. Υπήρχε μια σύνδεση, μια διαπλοκή, έτσι. Τώρα πώς να το κάνουμε, αυτή είναι η σωστή κουβέντα των συμφερόντων, των επιχειρηματικών συμφερόντων με την πολιτική, η σύσφυξη, αυτός ο σφιχτός εναγκαλισμός ΜΜΕ πολιτικών ήταν φανερός, το έβλεπε η κοινωνία, το έβλεπε ο κόσμος όλος δηλαδή. Δημιουργούσε μια κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Όσες προσπάθειες έγιναν να διορθωθούν τα πράγματα, δεν είχαν την κατάληξη. Πιστεύω δηλαδή ότι ήταν επιβεβλημένο να μπουν κανόνες στο τηλεοπτικό. Θεωρήσεις και θέλω να αποψίσω τέτοια επίθεση. Προσωπική πια. Εγώ διαβάζοντας και τα κυριακάτικα και τα σαββατιάτικα φύλλα. Ο κύριος Παπάς, ο Υπουργός Επικρατείας και πήραν τα βέλη, λίγο και τον κύριο Κρέτσο. Ναι. Τον κύριο Λευτέρη Κρέτσο, τον Γενικό Γραμματέα. Και γενικώς υπάρχει μια. Ξέρει πόσο πολύ έχει ταλαιπωρηθεί από αυτή την ιστορία. Είναι χαμηλών τόνων. Είναι νέο παιδί. Και ένα νέο παιδί. Είναι χαμηλών τόνων. Εργάζεται πάρα πολύ στο συγκεκριμένο. Εύχομαι να πάει καλά ο διαγωνισμός. Καταρχάς, αλλά πρέπει να πούμε ότι σίγουρα κάποιοι θα είναι και χαμένοι σε αυτή την υπόθεση. Δεν είναι να πάρουν όλοι άδεια. Δεν μπορούν να πάρουν όλοι άδεια.
Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Παπάς, ο Υπουργός Επικρατείας, ότι αυτό που χωρίζει έναν επιχειρηματία που θέλει να είναι καναλάρχης από την άδεια που να πάρει είναι το πορτοφόλι του. Έχεις λεφτά, μπορείς να εξασφαλίσεις ότι θα έχουν πλήρη απασχόληση κάποιοι εκατοντάδες εργαζόμενοι, ότι θα μπορείς να εξασφαλίσεις ότι θα είναι όλα νόμιμα, διαφανή κτλ. Και έλα να πάρεις την άδεια με τα χρήματα που διαθέτεις. Εύχομαι να πάει καλά αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένα τεστ για το πώς μπορείς να οικοδομήσεις την Ελλάδα του αύριο. Και κατά τη γνώμη μου είναι και σωστό που στην αρχή αυτής της νέας προσπάθειας για τη χώρα είναι μέσα το τηλεοπτικό, είναι μέσα το να λυθούν τα θέματα της τηλεόρασης. Το μέσο μαζικής ενημέρωσης, θα έλεγα γενικά, έχει συνέχεια αυτό, έτσι κι αλλιώς έχουμε δει και το κομμάτι, και ο Μάνος το ξέρει πάρα πολύ καλά, το site, το Μητρό των ιστοσελίδων, ναι. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν κανόνες για να λειτουργούν. Κανόνες που να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη των χρηστών, των τηλεθεατών, των ακροατών, των αναγνωστών. Πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες και πάνω σε αυτούς να παίζουν. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι είναι μια κίνηση η οποία θα δώσει σε όλους την εικόνα, την εντύπωση, την πραγματική εντύπωση ότι, παιδιά, επιτέλους κάπου πρέπει να τελειώσει το πανηγύρι, αυτό το καρναβάλι που υπήρχε επί σειρά ετών και πλέον υπάρχουν κανόνες. Μάλιστα. Γιάννη, ο Γιάννης Χριστόπουλος, πώς βλέπεις όλα αυτά να εξελίσσεται ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες και αν τελικά θεωρείς ότι ένα μέρος της διαπλοκής, τώρα δεν θέλω να πάρω και θέση, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα. Θεωρείς ότι θα συνεχιστεί μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο και αν τελειώσει ο διαγωνισμός, εκεί θα ηρεμήσουν τα πνεύματα. Λογικά, όταν θα τελειώσει ο διαγωνισμός, θα πρέπει να τελειώσει και αυτή η πολεμική η οποία έχει αρχίσει. Αυτό που θα πρέπει να δούμε, να μου επιτρέψει να το δω λίγο από την πλευρά της επιχειρηματικότητας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και γίνεται μια γενικότερη ανακατάταξη και επιχειρηματική και οικονομική. Στη χώρα όπως ήταν δομημένη μέχρι σήμερα, είχαμε το πολιτικό σύστημα, είχαμε το τραπεζικό σύστημα, είχαμε και τα μέσα επικοινωνιών. Βλέπουμε ότι αυτές οι αιχμές του δόρατος να αλλάζουν και να γίνεται μια τεράστια μάχη. Τη ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, το τι έγινε με τον έλεγχο του τραπεζικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι ο έλεγχος των μέσων επικοινωνίας, τα οποία στη χώρα δυστυχώς, επειδή υπήρχε μια στρέβλωση σε όλους τους τομείς της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας, να μου επιτρέψεις να πω, υπήρχε μια, ας το πούμε, διαπλοκή, υπήρχε μια συσχέτιση όλων αυτών των τομέων, ο οποίος δεν λειτουργούσε, όπως είδαμε, υπέρ της κοινωνίας, υπέρ της οικονομίας και υπέρ της χώρας. Τώρα βγαίνουν τα μεγάλα μαχαίρια, βλέπουμε όμως ότι και η ίδια η αγορά και η τηλεοπτική αγορά και όλες οι αγορές της χώρας δεν λειτουργούν. Και βλέπουμε ότι, παραδείγματος χάρη, σαν φυσικό επακόλουθο το ότι θα κλείσει το μεγάλο κανάλι, γιατί οικονομικά όμως δεν βγαίνει, γιατί είχε στηθεί και είχε αναπτυχθεί με όρους του παρελθόντος, με τελείως άλλα δεδομένα, με τελείως άλλα οικονομικά δεδομένα κατά κύριο λόγο, και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό ίσως το δούμε και σε άλλους τομείς όμως της οικονομίας, και αυτό θα είναι το άσχημο από αυτά που μπορούν να συμβούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Κωνσταντίνε Γκράβα. Νομίζω ότι το βασικό είναι να σταθούμε στο ότι δεν πρέπει να έχουμε αναπαραγωγή των παθογενειών της μεταπολίτευσης. Πρέπει από εδώ και πέρα, έχοντας αλλάξει σελίδα στο σαθρό τοπίο που υπήρχε στο τρίγωνο διαπλοκής μίντια τραπεζών πολιτικής, να μην έχουμε κατρακύλισμα σε ένα νέο αντίστοιχο τρίγωνο με άλλα πρόσωπα. Για να διασφαλιστεί αυτό, πρέπει να δώσουμε έμφαση στους θεσμούς. Πρέπει να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές, όλες οι προδιαγραφές. Νομίζω ότι θα γίνει ο διαγωνισμός με την ηλεκτρονική δημοπρασία ό,τι έχει προβλεφθεί. Είναι σοβαρή ιδέα για την Ελλάδα το διαγωνισμό, έτσι βεβαίως, δεν είναι, για να το πούμε. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ενδεχομένως να έχουμε νομικές ουρές είτε σε ελληνικό εγχώριο αλλά κυρίως ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το δούμε αυτό. Ναι. Το διατάφτα, είναι ότι πρέπει να ανασυνταχθεί ο χάρτης. Δεν ξέρω αν χωράει η αγορά, η τηλεοπτική, μόνο 4 άδειες. Προσωπικά εκτιμώ ότι μπορεί να δοθούν περισσότερες από 4.
σε εύθετο χρόνο και αυτοκρατήστε το να το δούμε. Νομίζω έχει υποθεί και διαστόματος ακριβώς υπουργών της κυβέρνησης. Μπορεί να δούμε περισσότερα. Δεν μπορεί κανείς μετά βεβαιότητας να πει ότι είναι τέσσερα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ που έχουμε φτάσει λίγες μέρες πριν, έχουν βγει τα μαχαίρια, έχουν γίνει γνωστές όλες οι κόντρες. Άρα θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η φάση και να προχωρήσουμε με θεσμικό τρόπο για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος στη νέα μεταπολίτευση χωρίς αναπαραγωγή των παθογενειών. Συμφωνώ. Αν έχω ένα λεπτό μόνο, και μετά πάμε στο Μάνο. Αυτό λίγο για να δούμε ακριβώς γιατί δημιουργήθηκε, προκλήθηκε ένα κλίμα ουσιαστικά έτσι κι αλλιώς να υπάρχει ένα θέμα για το πώς θα γίνει ο διαγωνισμός. Μόνο καλό δεν έκανε στη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά πρόσεξη, όχι αυτόν που τον διοργανώνει, γιατί το συζητήσαμε με κόσμο. Για το τι θέσεις παίρνει ο καθένας από αυτούς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Δηλαδή, θέλοντας να μου προκαλέσεις ένα κλίμα σε βάρος του διενεργούντος στον διαγωνισμό, δημιουργείς ένα θέμα για σένα που διεκδικείς την άδεια και που στο φινάλι μπορεί μετά να είσαι ένας από αυτούς που θα την έχει την άδεια. Όλες αυτές δηλαδή οι κόντρες που έγιναν, είναι φανερό αυτό, ότι έγιναν για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του καθενός από τους διεκδικητές των αδειών, στο τέλος δεν εξυπηρέτησαν τους ίδιους. Και έτσι, τι άλλο τελικά ψάχνανε για να είναι ένας διαγωνισμός αδιάβλητος. Πραγματικά θα ήθελα μια αντιπρόταση. Εγώ δεν την έχω ακούσει, Αμαλία. Δηλαδή, κάπου να σου πούνε ότι η εταιρεία που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία. Που και τώρα αναγκαστικά, μια άλλη εταιρεία, τι θα λέγανε. Αναγκαστικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία και υιοθετούμε δηλαδή και πράγματα που λένε και υπουργοί, αλλά είναι η εταιρεία που κάνει τις εκλογές. Πώς να το κάνουμε τώρα. Τι άλλο να κάνανε εκεί στο Υπουργείο Επικρατείας. Δηλαδή, αν βάζανε μια άλλη εταιρεία που δεν είχε το know-how, όπως αυτή η μεγάλη εταιρεία που έκανε τις εκλογές. Τι θα λέγανε, κάτι θα βρίσκανε να πούνε, μην ανησυχείς, νομίζω, να, Γιάννη. Να προσθέσω, δίνοντας το λόγο στον κύριο Οικονομίδη, το ζητούμενο είναι, εσένα. Το ζητούμενο είναι πάντα να έχουμε και ένα καλό οικονομικό όφελος από αυτή τη δημοκρασία των αδειών. Νομίζω οι συχνότητες ερωτικές είναι, οι συχνότητες είναι δημόσιο αγαθό. Πρέπει να το πληρώσουν, αυτοί που θέλουν να το έχουν. Μάνο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα από αυτό που είπε ο Γιάννης Κορονέας, νομίζω ότι έχει ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε υποτιμήσει γενικά. Η απαξίωση που προκλήθηκε τεχνικά γύρω από το διαγωνισμό τελικά έχει γυρίσει μπούμεραγκ και ως προς αυτούς οι οποίοι αύριο θα έχουν άδειες. Και εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση το εξής, αφού και από συγκεκριμένα μέσα βλέπουμε να απαξιώνει το διαγωνισμό. Δεν έχει φύγει κανείς όμως, όλοι εδώ είναι. Μπράβο, βρε, και συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Από αυτό κανάλι και όλοι εδώ οι φίλοι. Συνάδελφοι και μη συνάδελφοι, οικονομολόγοι και βεβαίως το αντικείμενο του ο καθένας είναι εξαιρετικός. Λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Μπορούμε να μιλάμε, λέμε την άποψή μας. Κάποιος αρέσει, σε κάποιος δεν αρέσει. Συμφωνήσω απόλυτα με τον Μάνο. Λέει την άλλη. Αφού έχουν πρόβλημα, γιατί δεν έχουν απόψη. Εγώ διαβάζω, ας πούμε, εκτενή ρεπορτάζ από την Κυριακή του Βήμα, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησε περί του κάποιων λεπτομεριών τεχνικών του διαγωνισμού. Όχι, θα τους κλείσουν σε δωμάτια, θα έχουμε κάμερες. Το μερού, εδώ διάβαζα τι θα ναι, που κανονικά όλο αυτό είναι απαξιωτικό για αυτούς που συμμετέχουν. Επιμένω. Δεν βλέπω κανένα να φεύγει, όλοι εδώ είναι. Δηλαδή, προφανώς θα βάλουν τον εαυτό σε αυτή τη διαδικασία. Και δεν μιλάμε τώρα για εμάς που κάνουμε τη δουλειά μας, είμαστε απλοί δημοσιογράφοι, ο κ. Γκράβας πολιτικός, ασχολείται με την οικονομία, ο κ. Χριστόπουλος επίσης. Είναι άνθρωποι επιχειρηματίες. Δηλαδή, αν δέχονται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, και εκεί θέλω να πιάσω το νήμα, με το 1989, εγώ θεωρώ ότι γενικά η ιστορία διαπλοκής στην Ελλάδα είναι ένα ιερό δισκοπότηρο που μας το κουβαλάμε από τότε. Ναι. Στις εκλογές, τότε που έπεσε για πρώτη φορά το Πασόκ μετά την οκταετία του, που ήταν το αίτημα της κάθαρσης από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αισθάνομαι ότι ήταν μια τελής κάθαρση. Τότε ήταν και η ιστορία που άνοιξε η ιδιωτική τηλεόραση και μέχρι και σήμερα. Το βασικό κατηγορητήριο είναι ότι τα κανάλια δεν είχαν άδειες. Άλλοι λένε είχαμε ή με κάποιον τρόπο πάντως είναι λίγο νεφελώδες το τοπίο. Ναι. Και είναι ένα χτύπημα στο μαλακό υπογάσιμο της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, λιγότερο ή περισσότερο, σε αυτή τη χώρα ζούμε όλοι. Έχουμε μια εικόνα για το ποιος είναι ποιος. Συμφωνήσω απόλυτα με τον Μανακονομίδη. Μετά θα το ρωτήσω και γιατί γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Αν όντως υπάρχει αυτή η κόντρα καραμαλικών με τον άλλο πόλο. Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι όχι, δεν έχουμε καμία θέμα. Οι Καραμαλικοί μαζί μου, ούτε εγώ μαζί τους, το κ. Καραμαλής. Στην ουσία, όμως, Αμαλία. Μετά εσύ που θα πεις αυτά τα πολιτικά. Γιατί εγώ τα πολιτικά τα έχεις, το ξέρω, το ρεπορτάζ θα κάνεις. Για το θέμα της Ελστάτ, καθαρή, διατυπωμένη, καθαρά διατυπωμένη από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Θα το συζητήσουμε μετά. Εγώ όμως θέλω να πω κάτι. Επειδή διαβάζω πάρα πολλά στο Twitter, στα social media για το Μέγκα, το μεγάλο κανάλι. Ότι φταίει η κυβέρνηση που κλείνει αυτό το κανάλι. Και πρέπει να πω την άποψή μου. Αυτό το μεγάλο κανάλι που ήταν και ανοίξει μια εταιρεία που είναι η Τηλέτυπος, συγκεκριμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο, από τις πρώτες εταιρείες που μπήκε μέσω μαζικής ενημέρωσης, με βασικούς μετόχους δύο από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας και έναν μέτοχο, τον κύριο Ψυχάρη, του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη, έβαλαν το χέρι στην τσέπη όταν έπρεπε.
Να, για να γίνει άξιο κεφαλαίου. Και ξαφνικά το κανάλι και οι εργαζόμενοι εδώ και μήνες είναι αιώλοι. Ποιος φταίει, φταίει ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Γιατί εγώ μπορώ να σκεφτώ και να δεχτώ αν ήταν μια εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα. Ότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία με τέτοιους ισχυρούς βασικούς μετόχους, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει. Τώρα, στα χρόνια της κρίσης, πέρασαν και κάποια χρόνια παχιών αγελάδων, όλοι το θυμόμαστε, που βγαίναν χρήματα και από τη διαφήμιση, η διαφημιστική πίτα ήταν πολύ υψηλά, υψηλή, κάναν αυξήσεις κεφαλαίου, βγάζαν χρήματα, δεν ήταν ότι. Τότε δεν μιλάγαμε. Τώρα που έπρεπε να βάλουν τα χρήματα, δεν τα βάλαν. Τώρα, αν ήταν προσωπικές κόντρες των μετόχων, εγώ αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, ούτε με ενδιαφέρει. Αν υπήρχαν άλλα συμφέροντα, αν περιμέναν τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό όμως θα πρέπει να βγουν οι βασικοί μετόχοι να δώσουν μια απάντηση στο οφείλουν στους εργαζόμενους που ακόμα περιμένουν να πάρουν τα δουλεμένα τους και που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Γιατί εγώ έχω και συναδέλφους που μιλώ μαζί τους και είναι και οι δύο στο ίδιο κανάλι. Και ξέρετε τι σημαντικό είναι να είναι με δύο άνθρωποι σε ζευγάρια, οικογένεια και να μην πληρώνονται. Αυτά λοιπόν, αυτό έχουν νομίζω ηθική υποχρέωση απέναντι στους εργαζομένους, οι βασικοί μετοχοί ιδιωτικής εταιρείας όπως είναι ο Τηλέτυπος, στην οποία ανήκει το ΜΕΚΑ, να πούν και να δώσουν πιστικές απαντήσεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, μεγάλη μέρα, τη Δευτέρα θα κάνουμε εκπομπή για τις τηλεοπτικές άδειες για τα μίντια, γιατί την Τρίτη έχουμε το διαγωνισμό Γιάννη και θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε, θα είναι και ο Νίκος ο νικητής που είναι ειδικός και θα κάνουμε μια εκπομπή, θα βάλουμε και αποσπάσματα από τις συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκος Παπάς στο Βασίλη τον Τελαμάγκα με τότε που έλεγε ότι όταν αν βγω ξανά και έχω αυτή τη θέση θα τρέξω, θα θυμηθούμε και θα πούμε ότι την έκανε την υπόσχεσή του, την κτήρισε ο κ. Παπάς και με το που πραγματικά ανέλαβε ξανά αυτό το πόστο, το ήταν υπεύθυνος του για τα του τύπου, έτρεξε το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται γενικότερα, πάμε λίγο στα οικονομικά για να κλείσουμε, μάλλον πάμε στο πολιτικό κομμάτι για να πάμε μετά στο οικονομικό. Λοιπόν, νομίζω ότι εκεί προσπαθεί να κερδίσει ένα στοίχημα ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, στην ομιλία του που θα είναι κεντρική στο Βελίδιο Ίδρυμα στις 10 νομίζω Σεπτεμβρίου, Σάββατο. 10-11 θα είναι. Θα είναι βέβαια, θα είναι μεγάλη η κυβερνητική αποστολή. Θα ανακοινώσει λέει, κάποια μέτρα για ελάφρυνση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την αντικατάσταση του έμφυα. Ένα τρίπτυχο οικονομία, ανάπτυξη. Θα το δούμε πώς ο κύριος Τσίπρας με τι μότο θα ανέβει στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Όμως έχει μπροστά μια δύσκολη δεύτερη αξιολόγηση, έτσι δεν είναι, Γιάννη? Ναι. Που λένε κάποιοι ότι πρέπει να κλείσει γρήγορα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα κλείσει γρήγορα. Γιατί τα περισσότερα από τα προαπαιτούμενα ήταν να έχουν ψηφιστεί, έχουν περάσει. Άρα δεν είναι τόσο. Μην διαβάζετε τώρα, ακούτε πάλι, λένε κάποιοι, πάμε για τα Χριστούγεννα. Δεν πάμε για τα Χριστούγεννα. Και βεβαίως, παρασκηνιακά, και αυτό πρέπει να σας το πω, εκεί κάπου στη Φραγκφούρτη, στον άξονα Φραγκφούρτη, το άξονα να το πω, Τρίγωνο, Ουάσιγκτον, Βερολίνου, συζητιέται εντόνως και παρασκηνιακά το θέμα του ελληνικού χρέους. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σχέδιο που ετοιμάζει μια έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πρώτη φορά. Θα σας δώσω το λόγο. Είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει λόγο που θα το κάνει. Ωραία, θα δώσω εγώ. Λοιπόν, Γιάννη, θεωρείς λοιπόν ότι. Γιατί ακούω διάφορα. Ότι θα ανέβει, θα προσπαθήσει να σταθεί στην καθημερινότητα του πολίτη ο κ. Τσίπρας στη ΔΕΘ. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και ποιο είναι το στοίχημα που έχει να κερδίσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην ομιλία του στα πλαίσια τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης? Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουμε οι πληροφορίες που έχουμε πάρει και σήμερα υπήρχε η συζήτηση στο άτυπο συμβούλιο που έγινε στο Μαξίμου και έγινε μια προεργασία για το τι θα περιέχει η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΤ που πάντα αναμένεται από τις κοινωνικές ομάδες. Πάντα κάτι αναμένουν, κάποιες εξαγγελίες. Ναι. Δεν θα είναι οι παραχολογίες του παρελθόντος και αυτό είναι λογικό και επιθυμητό νομίζω στο σημείο που έχουμε φτάσει. Δηλαδή, δεν έχει και νόημα να πούμε τι αύξηση θα δώσουμε στους μισθούς κτλ. Νομίζω ότι το κομμάτι που θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός θα έχει να κάνει με την δίκαιη κατανομή των βαρών, το κατά πόσο μπορεί να είναι δικαιότερο το σύστημα της κατανομής των βαρών σε ό,τι αφορά φορολόγηση, ειδικούς φόρους, όλα αυτά τα οποία πέφτουν στους πολίτες, να πληρώνουν περισσότερα αυτοί που έχουν, λιγότερα αυτοί που δεν έχουν. Να δούμε τι θα γίνει με τον ένφια, πραγματικά αυτό θα ήθελα να δούμε. Έρχονται τα καθοριστικά, στον δρόμο. Δυστυχώς. Θα πει για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας από το εξωτερικό, γεγονός και αυτό. Και θα μιλήσει και για ένα κοινωνικό πρόγραμμα. Μην το μπερδέψουμε τόσο με το παράλληλο πρόγραμμα, όσο με κομμάτια που μπορούν να γίνουν από το παράλληλο πρόγραμμα το περιβόητο, τα οποία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα τώρα. Θέλω να πω δηλαδή, πιστεύω ότι θα είναι μια... γενικά η παρουσία του στη Θεσσαλονίκη και η ομιλία, η κεντρική ομιλία, θα έχει στοιχεία
και απολογισμού, το τι έγινε σε αυτόν τον ένα χρόνο. Εγώ μαθαίνω ότι θα πει ότι και διάφορα, θα κάνει και ένα απολογισμό. Απολογισμό, ναι. Και ότι ήταν και μια δύσκολη περίοδο και πλέον η κυβέρνηση θα σταθεί στην καθημερινότητα. Θα σταθεί στην καθημερινότητα ακριβώς. Και πρέπει να το κάνει, δεν είναι Γιάννη. Και να, νομίζω εκεί θα τελειώσει έτσι όπως ακριβώς θα τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός και το ζήτημα αν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις άμεσα. Γιατί και αυτό κάποιοι φρόντισαν να το. Το παίζει αυτό που θα πει. Τι λες εσύ. Να... Εγώ δεν βλέπω πολιτικές εξελίξεις. Ούτε εγώ βλέπω εκλογές. Έτσι, είναι αυτό. Δεν έχει λόγο να κάνει τέτοιε δεν υπάρχει λόγο ακριβώς. Είπε σήμερα ο κύριος Βούτσης ότι δεν είμαστε. Κάπως το είπε μια έκφραση πάντως. Κομπίστε των εκλογών. Να είστε ακριβώς. Πάντως είναι γενικά ένα. Θα έχει πολλά να κάνει ο Πρωθυπουργός, ιδίως τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Είναι η συμμαχία του Νότου, αυτή η συνάθρηση, ας το πούμε έτσι, των ηγετών των χωρών της Νότιας Ευρώπης που έχει ενδιαφέρον, που πρωτοστάτησε η χώρα μας, πρωταγωνίστησε και βέβαια με Ιταλία, Γαλλία κτλ. Και μπορεί να έρθει και ο κύριος Ραχώη, λέει. Και ο κύριος Ραχώη, βέβαια, είναι προσκεκλημένος, νομίζω ότι θα έρθει. Ακούς αν έχει τίποτα περίεργα, γιατί ακόμα είναι σε πολιτική αστάθεια. Έχουν και αυτό το θέμα της ακυβερνησίας ουσιαστικά στην Ισπανία. Το καλό είναι ότι υπάρχει αυτή η σύγκληση απόψεων, συμπίπτουν απόψεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, τόσο με τον Ιταλό τον κύριο Ρέντσι, όσο και με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, τον Γάλλο Πρόεδρο τον κύριο Ολάν. Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό που έχει να κάνει με την διεθνή, με τη θέση που έχει η χώρα στο κομμάτι που αφορά κυρίως το προσφυγικό, αλλά και την λιτότητα. Έτσι. Θα δούμε και. Η κυρία Μέρκελ έχει μπροστά τις εκλογές σε δύο πολύ σημαντικά κρατήδια και στο Βερολίνο. Πολύ σωστό. Και εκεί θα κριθούν πολλά για τη στάση που θα κρατήσει και απέναντι στο ελληνικό ζήτημα και στο κομμάτι της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Να δούμε γιατί δεν την έχει πέσει η δημοτικότητα της κυρίας Μέρκελ όσον αφορά την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Και σε αυτό το κομμάτι έχει και τη στήριξη, έχει και το support, ας πούμε, της καγκελαρίου ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι το έχει δουλέψει αυτό ο Τσίπρας. Ναι, γιατί μόνο τώρα αν το χρεώσουμε και το θέμα. Αν δηλαδή δεν πούμε ότι. Όχι, γιατί κάποια στιγμή το. Α, τα ξεχνάμε σίγουρα, Γιάννη, σωστά. Ότι από τον Απρίλιο κιόλας και με τη συναντήση με τον Κώστα, τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό. Το έφερε το θέμα του και με τον Ρέντσι. Το έχει συζητήσει πολλές φορές. Είναι θέματα που αφορούν τον Νότο και μπορείς να φτιάξεις ένα αντίβαρο χωρίς σύγκρουση. Εντάξει, το είδαμε αυτό πώς εξελίχθηκε. Με διάθεση κατανόησης και αμοιβαίων υποχωρήσεων όσο γίνονται, μπορείς να βρεις λύσεις στο θέμα της λιτότητας και στο προσφυγικό. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή πρέπει να βάλουμε μια τελεία, να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε να μιλήσει ο κύριος Χριστόπουλος και ο κύριος Γκράβας και ο Μάνος Οικονομίδης. Και, γιατί φεύγει, ετοιμάζει βαλίτσα ο κύριος Τσίπρας. Πάντως δεν κάθεται. Λένε, μην χρησιμοποιήσω τώρα λαϊκή έκφραση, γιατί μας κοιτώ ισουρού και μας επιβάλλει κανένα πρόστιμο. Λοιπόν, πάει στην Σύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών την Πέμπτη, δεν είναι, καλά το λέω. Εντάξει, να δούμε. Πάντως έχουμε και 9 Σεπτεμβρίου εδώ την μήνυ σύνοδο του Νότου, των χωρών του Νότου. Στις 10 του μηνός ανεβαίνει η Θεσσαλονίκη για την ομιλία, στα πλαίσια της Σύνοδο Κορυφής μετά. Σύνοδο Κορυφής. ΟΗΕ. Θα πάει και ο Υπουργός Επικρατείας ο Νίκος ο Παπάς, θα έχει ελληνική αποστολή εκεί στον ΟΗΕ, στη σύνοδο του ΟΗΕ. Γενικώς υπάρχουν διεθνείς επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού που όλοι θεωρούμε ότι θα φέρουν κάποια αποτελέσματα και ίσως δούμε και αποτελέσματα στο θέμα της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη εκπομπή της νέας τηλεοπτικής σεζόν με φίλους καλεσμένους και συμπαρουσιαστή όλη αυτή τη χρονιά, να πάμε καλά, δόξα τω Θεώ, να είμαστε καλά, τον Γιάννη τον Κορονέο, διευθυντή του περιοδικού, ιστορικού περιοδικού Επίκαιρα και μια συντροφιά φίλων, κλεκτών και συναδέλφων αλλά και οικονομολόγων. Είπαμε ότι αυτή τη εβδομάδα θα πάμε δημοσιογραφικά, γιατί ξέρετε δεν έχουν γυρίσει και όλοι ακόμα. Με τη Δευτέρα θα κάνουμε μια εκπομπή για τις τηλεοπτικές άδειες και από Τρίτη πια θα έχουμε και πολιτικό πάνελ με βουλευτές από όλα τα κόμματα και από όλους τους πολιτικούς χώρους. Και θα δούμε, θα κάνουμε και εκπλήξεις, θα δούμε πώς θα βρούμε τα βήματά μας σιγά-σιγά με τον Γιάννη εδώ. Έτσι πρέπει. Ο Γιάννης θα έχει πολύ το πολιτικό. Εγώ λίγο καλύτερη, πολύ λίγο στο οικονομικό. Προσπαθά. Πολύ δυνατή. Ναι, καλά τώρα. Σιγά. Λοιπόν, και εδώ με τον Γιάννη τον Χριστόπουλο που πάντα ο Γιάννης κάνει κάποια φοβερά σχόλια και μου στέλνουν εδώ φίλοι στο Twitter και στο Facebook και λένε να του λέω του Γιάννη του Χριστόπουλου συγχαρητήρια, γιατί είναι η φωνή τη. Μπορεί να έχουμε διαφωνήσει, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο, ξέρετε, γέρνω καμιά φορά ή είμαι λίγο πιο πολύ, τα λέω λίγο πιο έτσι έντονα, προσπαθεί να με επαναφέρει στην τάξη και είναι κατά ισορροπίες. Λοιπόν, πες μου τώρα ότι διαφωνείς ότι ο κύριος Τσίπρας συνεχίζει τις διεθνείς του επαφές.
Ξέρω ότι διαφωνεί, πλάκα το κάνω. Παίρνει τη βαλίτσα και φεύγει και πάει και φέρνει το ελληνικό πρόβλημα ξανά και το θέμα του χρέους. Εγώ πιστεύω ψηλά στην ατζέντα. Θα τα συζητήσει και στον ΟΗΕ και τώρα που θα πάει στην σύνοδο εκεί των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Και έχουμε και μία ΔΕΘ. Πώς αυτά μπορούν να αλλάξουν το κλίμα, γιατί Γιάννη, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να πληρωθεί, πληρώνεται, πια έχει αρχίσει και πληρώνεται ο φόρος εισοδήματος. Είδαμε ότι υπήρχε και μια υστέρηση μικρή στα έσοδα του Ιουλίου, νομίζω, αλλά λένε στις κυβερνητικές πηγές ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι θα είναι εντός του προϋπολογισμού και δεν θα έχουμε θέμα, γιατί άρχισαν να λένε για να ενεργοποιήσει κόφτη, τα γνωστά αυτά τρομοκρατικά σενάρια. Τι βλέπεις, πώς βλέπεις, ποιος θα είναι ο στόχος του κ. Τσίπρα από εδώ και στο εξής και ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Να ανταπιάσουμε τα πράγματα ένα-ένα. Καταρχήν, να ευχηθούμε να επιβεβαιωθεί αυτό που είπε ο Γιάννης προηγουμένως, να συνεχίσει η εκλογική αποτοξίνωση του ελληνικού λαού. Εκλογική αποτοξίνωση. Πολύ καλό, Γιάννη. Από εκεί και πέρα. Εγώ, όσον αφορά τη ΔΕΘ, έχω μια τεράστια διαφωνία. Είπες ότι θα πάει ένας κυβερνητικός. Θα πάνε αρκετοί. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε αυτή την περίοδο, έτσι όπως είναι η χώρα, έπρεπε να έχει έναν τελείως διαφορετικό στόχο. Να μην πηγαίνουμε να ακούμε πολιτικές εξαγγελίες, θα έπρεπε να γίνει μία συνάντηση, θα έπρεπε να έχει καλέσει τη σύνοδο του Νότου, δεν ξέρω ποιον θα είχε καλέσει ο Πρωθυπουργός εδώ, και να είναι ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα για τη χώρα. Να είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπούμε σε μία τελείως άλλη διαδικασία. Γιατί αν δεχτούμε αυτά που είπε ο Γιάννης, το πώς θα ανακατανύμουμε τα βάρη, το ποιος θα πληρώσει περισσότερα, ποιος θα πληρώσει λιγότερα, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ανάγκη αφήγημα, το λένε οι πολιτικοί, αλλά το πού πρέπει να πάμε. Αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Μιλάμε όλοι για το τι πρέπει να πληρώσουμε. Η κυβέρνηση, νομίζω, στο πίσω μέρος του μυαλού της είναι ότι αυτό που μπορεί να κάνει τη διαφορά είναι να μαζέψει περισσότερους φόρους. Από ποιους? Είναι λάθος, λες. Δεν ξέρω αν σε στεναχωρώ οτιδήποτε, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Εγώ θα πάρω μία αγορά και έναν δίκτυο ο οποίος είναι πρόδρομος και είναι ο πιο, νομίζω, ξεκάθαρος που δείχνει την εικόνα κάθε χώρας. Είναι το ελληνικό χρηματιστήριο. Το ελληνικό χρηματιστήριο για 2 εβδομάδες σχεδόν κάνει κάτω από 20 εκατομμύρια τζίρο. Είναι τα πράγματα τελείως τραγικά. Νομίζω ότι κάποιον τέτοιο στόχο θα έπρεπε να είχε η ΔΕΘ. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός θα πάει εκεί, θα πει τι έχει γίνει, μας πει τι έγινε τον προηγούμενο χρόνο. Σαφέστατα έχουν γίνει βήματα, αλλά δεν νομίζω όμως ότι φτάνουν μόνο αυτά. Χρειάζεται να σηκώσουμε τα χέρια και να δούμε το πού πάμε. Γιατί ακόμα και η σύνοδος του Νότου που θα γίνει, είδαμε ότι η προηγούμενη τριμερή συνάντηση που έγινε μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας, είδαμε τον κύριο Ρέτζι το πώς πήρε θέση και προκαθόρισε και έβαλε το πλαίσιο ώστε να μην μπορέσει να γίνει καμία σπέκουλα για τη λιτότητα και ότι η Ευρώπη είναι ενωμένη. Ναι, μιλάνε για περισσότερη Ευρώπη, οπότε στενεύει τα περιθώρια. Ένας άλλος κυκλοσίτης αυτό, γιατί λέγαμε εδώ από το κανάλι και νομίζω λέγαμε τον κύριο Γκράβα, ότι ο κύριος Ρέντσι μετά την αποχώρηση, μάλλον ακόμα δεν έχει αποχώρηση, αλλά τον Brexit. Το Brexit αποκτά προβάδισμα, φαίνεται να μπαίνει δυνατά στο γενικότερα στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή και στην ελίτ της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής, να δούμε τι μπορεί να σημαίνει γι' αυτό για εμάς. Κωνσταντίνε Γκράβα, έχουμε λοιπόν, σωστά τα άφησε ο Γιάννης Χριστόπουλος, δεν με στεναχώρησε. Να επιβεβαιώσω και τους τηλεθεατές. Ναι, σωστά. Εδώ λένε μπράβο στο Γιάννη τον Χριστόπουλο που είπε ότι εντάξει, όλα καλά μας τα λέει κυρία Κάτζου, αλλά μας λέει ότι έρχεται το έμφυα, έχουμε φορά εισοδήματος. Τα λέω παιδιά και σε μένα έρχονται. Αλλά δεν μπορώ την καταστροφολογία. Θέλω να βλέπουμε, είμαστε με το στρατόπεδο των αισιόδοξων. Έλεγε ένα φίλο εδώ από αυτήν την εκπομπή. Αυτό που είπε ο Γιάννη Αμαλέα, συγγνώμη, έχει απόλυτο. Και για την διεθνή έκθεση αυτό που είπε ο Γιάννη, νομίζω είναι. Για το προφίλ, για το χαρακτήρα πια τη διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχει χάσει τον αρχικό τη χαρακτήρα έτσι και κάπου πρέπει να το ξαναβρει, ιδίως σε τέτοια δύσκολα. Δηλαδή το ότι είναι μια έκθεση με οικονομικό ενδιαφέρον, να υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, να θέλουν να παρευρεθούν στην έκθεση. Να προσεγοράσω ο Γιάννης Χριστόπουλος και ξέρετε προβλήματα. Ναι, μα ακριβώς. Θα πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο με τα Ποσειδόνια. Πολύ σωστά, Γιάννη. Πολύ σωστά. Να αλλάξει. Καταρχάς, ξεκινώντας το τελευταίο και θα επανέλθω στον επόμενο κύκλο που θα το αναλύσουμε. Ναι, θα το αναλύσουμε. Θα έλεγα ότι θα έχουμε σχηματικά έναν επαναπροσδιορισμό του γαλλογερμανικού άξονα με ιταλικό κέντρο βάρους.
Πολύ σωστό. Με ιταλικό κέντρο βάρους. Αυτό πρέπει να δούμε για να διασωθεί το ευρωπαϊκό εγχείρημα που είναι πολιτικό εγχείρημα εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι έξυπνη κίνηση του καλογερμανικού άξονα να βάλει στο παιχνίδι τον Ιταλό. Ο κύριος Ρέντσι είναι... Δεν ξέρω αν είναι έξυπνη, είναι αναγκαία. Αναγκαία, όμως. Ναι, αναγκαία. Σωστά. Χωρίς αυτό δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν είναι έξυπνη ή εξ ανάγκης, ναι. Αλλά θα, δούμε πάνω, μπορεί, θα το αναλύσουμε μετά. Για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα έλεγα, κυρία Κάτζου, ότι τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα περιμένετε να ακουστούν τα λιγότερα θα που έχουν ακουστεί τα τελευταία καλό χρόνια σε διεθνή έκθεση. Προσέξτε, αυτό είναι καλό. Όμως αυτό δεν πρέπει να είναι ένδειξη και αποτύπωμα ιτοπάθειας πολιτικής, αλλά πρέπει να είναι σημάδι μετριοπάθειας. Τι εννοώ με αυτό? Έχουν συνειδητοποιήσει αμφότεροι και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι ο κόσμος δεν τρώει πια τόσο εύκολα τα παραμύθια. Υπ' αυτή την έννοια θα είναι συγκρατημένοι. Δεν πρέπει όμως να το κάνουν αυτό για να κρυφτούν. Πρέπει να δώσουν ένα αφήγημα μετριοπάθειας με κατεύθυνση πώς θα αναδιαταχθεί, όπως είπε ο κ. Χριστόπουλος πολύ σωστά, το επιχειρηματικό σκηνικό. Η χώρα αλλά και όλη η Ευρωζώνη πάσχει από έλλειμμα επενδύσεων. Ίσως η χώρα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή μόνη της να ορθοποδήσει με εγχώριες αποταμιεύσεις. Έχει κενό. Υπάρχει όμως ένας κορεσμός αποταμιεύσεων διεθνώς στο παγκόσμιο σύστημα. Όλη η Ευρωζώνη σαν σύνολο θεμελιώνεται καλύτερα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει μείνει στο 2010, ούτε στο 2012. Η Ευρωζώνη διορθώνει τις δομικές της ανισορροπίες προϊόντος του χρόνου και εκεί πρέπει να πατήσει η χώρα μας θεμελιώνοντας πολιτική και οικονομική σιγουριά και όχι αβεβαιότητα. Οι εκλογές δεν είναι λύση. Κατά την άποψή μου, επειδή το θίξατε, δεν θα γίνουν εκλογές επουδενή παρά μόνο από ατύχημα. Αποκλείω κατηγορηματικά το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να κάνει μόνος του εκλογές. Μόνον από ατύχημα. Ποιο είναι το ατύχημα? Άμα χάσει τη δεδηλωμένη, όπως λέει το Σύνταγμα. Μικρές, πάρα πολύ μικρές πιθανότητες. Μόνον έτσι θα οδηγηθούμε σε εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε αρχής γενομένης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάνο. Είπε ο κ. Γκράβας κάτι για το γαλλογερμανικό άξονα. Νομίζω ότι είναι και η ουσία των γενικότερων εξελίξεων. Ουσιαστικά μιλάμε αυτή τη στιγμή μόνο για γερμανικό άξονα, διότι ο κ. Ολάντ είναι απόλυτα αδύναμος. Κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι κανένα εκεί που πρέπει. Και ο κ. Σαρκοζή επιστρέφει δημήτρο στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας. Βέβαια, να σου πω ότι στις δημοσκοπήσεις έπεται του κ. Ζιπιέ στην κεντροδεξιά. Και όλοι μαζί έπεται της κ. Λεπέν. Άρα, και επειδή θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του, το νήμα πηγαίνει μέχρι την άνοιξη του 17. Ναι. Όταν θα γίνουν οι γαλλικές εκλογές, για να δούμε πώς μορφοποιείται στην πράξη αυτή η νέα κατάσταση ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη με τη Γερμανία της κυρίας Μέρκελ να πηγαίνει σε εκλογές του χρόνου Σεπτέμβριο, τη νέα Γαλλία, όποιον έχει πρόεδρο, έχουμε. Τον κύριο Ρέντσι, σημείο αναφοράς. Το οποίο έτσι σημαίνει ότι. Και είπε ότι ανεξαρτήτως του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος, η Ιταλία δεν θα οδηγηθεί σε εκλογές. Πολύ σημαντικό. Ενώ πριν κάποιους μήνες. Ήταν λάθος μου το πει. Οριοθετήσει το δημοψήφισμα σαν ψήφο εμπιστοσύνη στο πρόσωπό και του. Και είπε ότι έκανα λάθος που ενέπλεξα το δημοψήφισμα. Είναι σημαντικό ότι το αναιρεί για να δώσει χρόνο στη Γαλλία και στη Γερμανία. Λοιπόν. Πρακτικά λοιπόν είναι λίγο δύσκολο εμείς να έχουμε πολιτικές εξελίξεις νωρίτερα από ό,τι θα έχει η υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα εγώ νομίζω ότι τουλάχιστον μέχρι τον χρόνο το Σεπτέμβριο. Δεν θα έχουμε κάτι μέσα. Όπου είναι οι γερμανικές εκλογές. Για τη ΔΕΘ που λέγαμε ακριβώς, πριν. Τι περιμένεις εσύ, το είναι... κριτήριο στο πολιτικό τη λέει. Αλλά συμφωνούμε στο τραπέζι ότι δεν θα έχουμε εκλογές. Ούτε εκλογές, ούτε ξενύχτια. Δεν σας ανοίγω το παράθυρο του ότι αν δεν έχει εκλογές. Μην του λέτε πολλά, γιατί αν μου γράφουν πολλά πολλά, ξυπνήσει κανένα πρωί και πει ότι πάω για εκλογές. Είναι δημοψήφισμα, δεν το έχει σε τίποτα. Το έχει αποδείξει. Να μην ανοίξουμε το κουτάκι. Το κερδίζει κιόλας. Τρεις φορές κέρδισε. Τώρα δεν ξέρω. Δεν είναι χομπίστες. Αν δεν εκλεγεί η κυρία Κλίντον στην Αμερική και εκλεγεί ο κύριο Τραμπ, πλέον συζητάμε. Δεν είναι άλλα δεδομένα. Επειδή παρακολουθεί αμερικανικέ εκλογέ, τώρα με αναγκάζει να σε ρωτήσω. Βλέπει πάντω όλο και αυξάνεται πολύ τη διαφορά τη κυρία Κλίντον. Ναι, πολύ δύσκολα εκτιμώ ότι θα. Η διαφορά τη κυρία Κλίντον αυξήθηκε μετά το συνέδριο των Δημοκρατικών, όπω συμβαίνει παγίω. Νεότερα στοιχεία τα οποία βλέπουμε είναι ότι όχι απλά κλείνει η σαλίδα, αλλά σε πολιτείε κλειδιά όπω είναι η Φλόριντα, η Πενσιλβάνια και το Οχάιο που παραδοσιακά βγάζουν και τον πρόεδρο. Παρατηρείται μεγάλη αύξηση ενός ψηφοφόρων, οι οποίοι δηλώνουν την επομένη που εγγράφονται σαν δυνητικοί ψηφοφόροι ότι θα ψηφίσουν Ρεπουμπλικανούς. Αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί το 1980 όταν εξελέγει ο Ρίγκαν και το 1992 όταν εξελέγει ο Κλίντον.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εσύ τώρα πώς βλέπεις, ποια είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ? Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει στο μυαλό του έναν. Εντάξει, βέβαια θα γελοκρωθεί ο διαχωρισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Άρα πάει συγγνώμη, εκεί. Είναι ένα-ένα αυτό που είπε ο κύριος Οικονομίδης. Είναι ένα-ένα. Ρίγκαν, Κλίντον. Ναι. Σωστά. Ναι, αλλά λέμε όμως για παρατηρηθεί δύο φορές. Ναι, όχι όμως για τα κόμματα. Όχι για τα κόμματα. Υπήρχε πολιτική ανατροπή εκεί. Ο κύριος Ρίγκαν είχε ανατρέψει τους Δημοκρατικούς με τον Κάρτερ και ο Κλίντον τον 92 τον πατέρα Μπούς. Αγιαγύρισμα. Ακριβώς. Αγιαγύρισμα, λέει ο Μάνος. Μάνο, ποια θεωρείς ότι θα είναι η στρατηγική του κ. Τσίπρα, γιατί σίγουρα αυτό που θα έχετε ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, ο κ. Τσίπρας θα σταθεί σε αυτό το γεγονός και ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά έσπασε αυτό το απόστημα μεταξύ διαπλοκής και διαφθοράς τραπεζών, ΜΜΕ, πολιτικών κτλ. Τι άλλο θα προσπαθήσει? Θα προσπαθήσει να κερδίσει πιο πολύ την εμπιστοσύνη του κόσμου, γιατί νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να κάνει. Θυμάσαι τη συνέντευξη που είχε δώσει στο ΣΚΑ στον κύριο Παπαχελά? Εγώ είχε πει κάτι το οποίο εμένα επικοινωνιακά μου είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι από ατάκες οι οποίες μένουν. Είχε πει ότι εγώ είχα με την κοινωνία μια ερωτική σχέση, την οποία την έχασα. Αυτό το οποίο ο κύριος Τσίπρας θέλει να κάνει είναι να ξαναπιάσει το νήμα με αυτό στο μυαλό του μέσου Έλληνα ή του ψηφοφόρου του. Ότι κάποτε είχαμε μια ερωτική σχέση, με είχε ψηφίσει. Άρα, όλες οι κινήσεις λογικά από εδώ και πέρα στρατηγικά είναι στοχευμένες εκεί. Να κλείσει το κενό το οποίο δημιουργήθηκε και δεν έχει πλέον ερωτική σχέση λιγότερο με την ελληνική κοινωνία. Λιγότερο, δεν είναι δύσκολο αυτό, ξέρεις. Όταν είναι. Όταν καταβάλεις μεγαλύτερη προσπάθεια για να σε ξαναρωτηθεί ο ίδιος άνθρωπος. Τώρα εντάξει, δεν είναι ψηφοφόρος. Να σου πω την άποψή μου, δεν θέλω. Ξέρεις. Γιάννη, ούτε εσύ ποτέ δεν θα με ρωτήσετε. Γιατί θα μου πούνε όλοι, αν ήταν εδώ ένας φίλος μας παλιός, ο κοινός μας Ολωνών, θα έλεγε ότι αν δεν σε ρωτάω εσένα, γιατί ξέρουμε. Ως γυναίκα είναι ωραίος άντρας όμως ο κ. Τσίπρας. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Να μην πω τίποτα άλλο, αυτό λέω. Και μου έλεγαν, εντάξει, είναι νέος, 40 χρονών, είναι έξυπνος, έχει. Αδυνατίζει κιόλας από ό,τι διαβάζω. Αδυνατίζει κιόλας από ό,τι διαβάζω. Θα έπρεπε. Τώρα θα με. Μπράβο. Κάνει λίγο δίαιτα. Θα έπρεπε. Νομίζω ότι όποιο εκεί τον κουράρει στο θα πρέπει να το πει, να χάσει 5-6-7 κιλά ακόμα. Έτσι, γιατί είχε παχύνει. Εντάξει, πέρασε και άγχος. Νομίζω ότι και το άγχος δημιουργεί. Έτσι. Τώρα πολύ. Σε παλαιότερους πρωθυπουργούς, τον κύριο Παπανδρέου, το άγχος είχε βγάλει έρπιο. Οπότε. Ναι. Έστω, εδώ πήρε κιλά. Καλύτερο. Και στον πρωθυπουργό. Αλλά θεωρείς ότι μπορεί. Εγώ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ο σχεδιασμό του. Έχει συνδέσει τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη με ό,τι πει εκεί. Συμφωνώ με τον κύριο Χριστόπουλο, θα είναι πολύ πιο λιτός σε σχέση με το παρελθόν. Με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Νότου που θα έχει προηγηθεί. Πάντως και αυτό ήταν ένα βήμα μπροστά που έκανε ο κ. Τσίπρας. Μετά, επειδή ξέρει καλά, το ρεπορτάζ ακολουθεί συνέδριο. Όπου πάει ο ίδιος, νομίζω, μια πολιτική επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θεωρώ ότι μετά το συνέδριο θα ακολουθήσει ένα σχηματισμό. Και δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ότι θα είμαστε σε πολιτική αποτοξίνωση. Υπό ποια έννοια? Σα είπα μόνο μου ότι δεν θεωρώ ότι θα έχουμε εκλογές. Ναι. Αλλά τι θες να πεις, κάτι θες να πεις. Ενδεχομένως, αν εγώ πιστεύω. Το συνέδριο, μήπως βάζεις. Μετά το συνέδριο και τον ανασχηματισμό. Το συνέδριο το βλέπεις να πηγαίνει ανέφελα, ας πούμε. Ναι, γιατί νομίζω ότι δεν έχει σε επίπεδο πολιτικού μεγέθους αντίπαλο στον χώρο του. Οπότε. Παίζει χωρίς αντίπαλο. Ναι. Παίζει χωρίς αντίπαλο. Και ειδικά. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα ήταν μικρό κόμμα 4%, αλλά γίνει κόμμα εξουσίας. Θεωρώ ότι ειδικά με βάση το ΠΑΣΟΚ, το παλιό, το οποίο κινείται όλη η χώρα, τα κόμματα εξουσίας έχουν μια άλλη διέστηση της πολιτικής πραγματικότητας. Τι θα κάνουν στο συνέδριο? Θα έχουν, φαντάζομαι, όποιες αντιρρήσεις τους, θα καταγράψουν την πλατφόρμα τους, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μάθει να ζει με τις συνιστώσεις του από όταν ήταν ακόμα. Στην Νέα Δημοκρατία υπάρχουν συνιστώσεις. Τώρα θα φοβούμε να μας πεις γιατί δεν μπορώ να κρατήσω. Συνιστώσεις στη Νέα Δημοκρατία. Να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως, Αλίμον, εδώ είμαστε έτοιμοι. Για την αποτοξίνωση. Όχι, τα προαπαιτούμενα της δόσης. Οχ, άντε. Θα είναι πριν ή μετά το συνέδριο? Έχουμε πολλά προαπαιτούμενα. Έχουμε 15. Έχουμε 15. Έχουμε 15. Γιάννη Χριστόπουλε, πάλι πας, πήγα να το κάνω λίγο και πάλι πας τα προβλήματα. Έχουμε δύο σημαντικά. Έχουμε το υπερταμείο. Πήγαν πίσω οι αλλαγές διοικητικής των τραπεζών, το οποίο αυτό, το οποίο μας πάει στον Οκτώβρη, είναι και αυτό μέσα στα προαπαιτούμενα. Πρέπει να ολοκληρωθούν και μετά να πάρουν τη δόση. Αν και δεν έχω, ξέρεις, πολιτική οπτική, βλέπω όμως ένα κομμάτι το οποίο θα έχει τριβή. Νομίζω κάπου διάβασα ότι είναι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για 35 χρόνια μέσα στα προαπαιτούμενα. Και επειδή όλα αυτά και οι εταιρείες οι οποίες θα μεταφερθούν στο νέο ταμείο είναι κάτω από έναν υπουργό, ο οποίος έχει προστριβές με τον άνθρωπο τα υπέρ, νομίζω ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Είναι ένα σπίτι που τα βάζει με τον κύριο Πιτσιόρλα, τα λέω εγώ. Εντάξει, καλά κρατεί αυτή η κόρη. Είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι δεν ξέρω αν με διαψεύσει κάποιο ότι το μόνο που έχει γίνει από αυτά τα προαπαιτούμενα είναι ότι έχει κυρωθεί το ελληνικό και ότι έχει βγει ο διαγωνισμό τη ΑΔΜΗΕ, ενώ θα έπρεπε να έχει.
να έχει γίνει, να έχει τελειώσει. Πάντως χρονικά το πλάνο είναι 29 Σεπτεμβρίου να έχουμε εκ νέου συνεδρίαση του Euro Working Group. Και φίτσα έχουμε. Άρα χρονικά είναι πριν το συνεδρίο. Απλά επειδή τέθηκε το ερώτημα. Χρονικά αν έχει γίνει. Αυτό θα δούμε. Να απαντήσω, δεν απαντώ εγώ στον Χριστόπουλο, γιατί ξέρω ότι τα γνωρίζει αυτά με τίποτα. Πάντως πολιτικά θέλω να τον διευκολύνω και νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι φαίνεται ότι στηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση σήμερα. Αν, ξέρω ποιος είναι το αν δεν το πεις και αυτό, όποιος δεν το βλέπει. Εγώ θεωρώ ότι θα του δώσουν τον πολιτικό χρόνο να το διαχειριστεί μετά. Μετά το συνέδριο. Τι εννοείς, Μάνο, γιατί αυτή η προσέγγιση σου. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Χριστόπουλος ότι αυτό θα προκαλέσει τριβές στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Άρα, αν εγώ είμαι ο πρωθυπουργός, ο οποίος βγαίνω ενισχυμένος από ένα συνέδριο, συζητάω με άλλο αέρα και με άλλες ισορροπίες με τους αμφισβητείες μου και με βάζοντας και στο τραπέζι των κινήσεων των στρατηγικών ότι έχω και έναν ανασχηματισμό που σημαίνει ότι αλλάζω τις μουσικές καρέκλες του Υπουργικού Συμβουλίου. Εξάλλαξε από το Βρύδι, είναι το συνέδριο. Ναι. Γιάννη, να δούμε λίγο στο κομμάτι του ανασχηματισμού, γιατί κάποιες φωνές και εντός της κυβέρνησης και εντός του ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα ο ανασχηματισμός. Δηλαδή να μην περιμένει ο κ. Τσίπρας την ολοκλήρωση του συνεδρίου, αλλά να το είχε κάνει τον Ιούλιο, γιατί εντάξει, είχε είναι λίγο κουρασμένο το κυβερνητικό σχήμα. Εκεί υπάρχουν και κάποιες προστριβές, κάποιοι που διαφωνούν, κάποιες άστοχες δηλώσεις. Τώρα δεν θέλω να αναφερθώ. Γνωρίζεις καλά. Εσύ θεωρείς ότι... Κάποιες ενδοκυβερνητικές κόντρες ανάμεσα σε υπουργούς ή σε υπουργούς και αναπληρωτές. Ποια είναι η δικιά, τι θεωρείς ότι... Κοίταξε, ακριβώς επειδή το έθεσες έτσι, ότι πολλοί έλεγαν ότι έπρεπε να είχε γίνει ήδη ο ανασχηματισμός. Δεν έγινε όμως. Και αυτό νομίζω ότι ήδη τον έχει μεταθέσει προς τα πίσω. Δηλαδή δεν τον βλέπω άμεσα. Πραγματικά συνδέεται με το συνέδριο. Θεωρείτε ότι δεν είναι αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Ναι, νομίζω τώρα και από τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο... Μια ατζέντα πολιτική την οποία την τρέχει ο Πρωθυπουργός με αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο να το αλλάξει σε καμία περίπτωση προδεθ, κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί νομίζω. Δεν είμαι κατηγορηματικός ανάμεσα στον χρόνο που μεσολαβεί από τη ΔΕΘ και τα βασικά αυτά, τις βασικές αυτές συναντήσεις που θα κάνει εδώ και εκτός Ελλάδος ο Πρωθυπουργός μέχρι το συνέδριο. Εκεί ίσως μπορεί κάτι να γίνει, δεν μπορώ να πω σίγουρα. Ναι. Εγώ μάλλον θα τον τοποθετούσα χρονικά λίγο μετά το συνέδριο. Αλλά τώρα λίγο πολύ όλα αυτά συνδέονται και με την δεύτερη αξιολόγηση, με το πώς θα είναι το ευρύτερο κλίμα. Να δούμε, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ας πούμε το εργασιακό που για μένα δεν θα έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο ίσως αυτό που περιμένουν. Γιατί έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και με τροφοδοτώντας καθημερινά το εργασιακό ή τα προβλήματα ή το τι θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, αυτό τροφοδοτώντας το καθημερινά τα ΜΜΕ, λίγο πολύ έχεις προκαλέσει ένα μυθριδατισμό στον κόσμο. Δηλαδή, λίγο πολύ, και όταν έρθουν τα εργασιακά, και ας είναι κάτι τρομερό, ο κόσμος έχει κουραστεί. Από την κρίση. Και είναι κουρασμένος από την κρίση, έτσι κι αλλιώς ο κόσμος. Κουράστηκε δηλαδή... και από αυτή την καταστροφολογία που επιμένουν κάποιοι, βάζουν τώρα και τράπεζες, ότι έρχεται μια νέα ανακεφαλαιοποίηση. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί το διαβάζω το τελευταίο τουλάχιστον δεκαήμερο και το τελευταίο πενθήμερο πάρα πολύ. Ότι οι τράπεζες κεφαλαϊκό έλλειμμα, νέα ανακεφαλαιοποίηση και εκεί σημαίνει και bail-in γιατί νέα ανακεφαλαιοποίηση. Και αρχίζει ο κόσμος και λέει: βαρέθηκα. Εγώ άκουσα πάρα πολύ κόσμο. Απλό κόσμο να λέει: δεν ανοίγω την τηλεόραση. Δεν μπορώ άλλο. Είμαστε που είμαστε. Πού έχουμε τα προσωπικά μας προβλήματα, ο καθένας, τα οικογενειακά του. Πού ο άλλος βιώνει. Στις περισσότερες οικογένειες υπάρχει ένας άνεργος. Τα οικονομικά βέβαια, οι φόροι που έχουμε. Δεν μπορώ να ανοίγω τους δέκτες της τηλεόρασης και να ακούω ότι έρχεται καταστροφή. Και αυτό νομίζω ότι θυμόμαστε κι εμείς. Όλοι που βγαίνουμε στα κανάλια και δεν λέω να μην κρίνεις, φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση που κρίνει αυστηρά την κυβέρνηση και δημοσιογράφοι και να λέμε την άποψή μας, είτε διαφωνούμε και όταν διαφωνούμε με την κυβέρνηση για τις κινήσεις της, να την κρίνουμε. Όμως δεν μπορεί να είναι όλα μαύρα σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί όταν οι δείκτες, δηλαδή τώρα διάβαζα και τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει πάει πάρα πολύ καλά τον Αύγουστο. Πάρα πολύ καλά. Και μόλις σας μίλησα. Και θα δείτε ότι υπάρχουν έκπληξη τα στοιχεία για τον τουρισμό. Βγήκαν όντως του Ιουλίου, Ιουνίου. Ναι, του Ιουνίου νομίζω ήταν. Μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Ιούνιο έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ναι, να δούμε αν και δει τι έχει βάλει ο κύριο Τσίπρα ένα στοίχημα με τον κύριο Ανδρεάδη του ΣΕΤΕ. Εγώ σε το κύριο Ανδρεάδη, να το θυμίσουμε αυτό. Το περσινό το έχει χάσει. Βγήκε στο tweet, νομίζω, στο Twitter και έγραψε ότι μάλλον θα το χάσω γιατί είναι καλύτερα.
Πριν και ο ίδιος φαντάζομαι θα το εύχεται να το χάσει. Να είναι και ο ίδιος μέσα. Θέλει να το χάσει. Αλλά και πέρσι που είχε δίκιο κιόλας, γιατί ήταν αυτό το περιβάλλον, ήταν αυτό το δραματικό. Είχε πει ότι προέβλεπε μεγάλη πτώση και της τουριστικής κίνησης. Το 2015 θυμόμαστε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Το 2015 θα μας μείνει. Και όμως νομίζω ότι αυτό και είναι πιστώνεται σε όλους, ότι τελικά ο τουρισμός ανταπεξήλθε. Ο τουρισμός ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες. Και οι Βρετανοί ήρθαν στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά τα πάλι καταστροφικά. Θα ακυρώσουν για λόγω Brexit και δεν θα έρθουν. Και όμως εγώ διάβαζα μία ανάλυση ότι πραγματικά ούτε ακυρώσανε τις διακοπές στην Ελλάδα και ήρθαν και πολύ περισσότεροι από πέρσι. Μα και αυτό τώρα του Brexit, κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε τώρα, ίσως δεν είναι της παρουσίας. Αλλά και εκεί η καταστροφολογία. Ναι, ακριβώς. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή. Πολύ ωραία, ναι, ναι. Ήμασταν αρκετοί από τους σημερινούς που είμαστε σήμερα εδώ. Ότι είχαν προβλέψει κυρίως από την πλευρά των Βρυξελών και οι πηγές από τις Βρυξέλλες, οι ευρωπαϊκές, ας το πούμε έτσι, ένα ολοκαύτωμα, ένα μακελιό, ας πούμε, από το Brexit στη Βρετανία. Στις αγορές και αυτό θα επεκτενόταν. Δεν έγινε και αυτό. Ελέγχο κεντρικών τραπεζών. Πρέπει να ξέρουμε ότι η χρονιά φέτος ανήκει στις κεντρικές τράπεζες. Αν δεν υπήρχαν οι κεντρικές τράπεζες, θα είχε γίνει γη απειρή μυχθήτων. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε όλες τις διεθνείς αναλύσεις. Όχι μόνο φέτος, τα τελευταία χρόνια. Όλοι φοβόνται και περιμένουν ένα ολοκαύτωμα στις αγορές. Ναι, ναι, όντως. Και έχουν βγει και οίκοι. Το Γιάννη μου, πιστεύεις ότι έχει εξέλιξη ακόμα. Δηλαδή τα απόνερα του Brexit, δηλαδή. Το Brexit είναι μόνο. Στο χρόνο. Μετά όμως είναι ένα συνδυασμό. Νομίζω ότι ακόμα αυτό καθεαυτό σαν γεγονός, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Θα δούμε τη δεδομένη στιγμή του όρου. Αυτή τη στιγμή κέρδισαν, κέρδισαν χρόνο. Όσο πιο μακριά πάει, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Έδειξαν αντίσταση γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Οι συγκυρίες είναι τόσο μεγάλες και τόσο γρήγορες. Αλλά είναι κεντρικές τράπεζες. Έτσι είναι. Είναι θεσμικός ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Πραγματικά ήταν στα χέρια τους το παιχνίδι. Βρισκόμενες σε συντονισμένες κινήσεις μηδενικών επιτοκίων, αρνητικών επιτοκίων, άπλετης ρευστότητας στο σύστημα, προκειμένου να διορθωθούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα έλεγα για τον Brexit ότι η πιο σοβαρή ανησυχία είναι πολιτική και όχι οικονομική ή χρηματιστηριακή. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα πώς θα διαχειριστεί και η κυρία May το Brexit. Έχουν μείνει στο headline, στην επικεφαλίδα Brexit is Brexit, αλλά παρόλα αυτά βλέπουν μια. Δεν βλέπουν κινητικότητα στο ζήτημα του πώς θα προχωρήσει η διαδικασία. Συν ότι οι εργατικοί έχουν και αυτοί μπροστά τους την ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Άρα έχουμε ένα πολιτικό θέμα. Για το οικονομικό, νομίζω ότι οι μαύροι κύκνοι που κοιτάνε πλέον οι αναλυτές έχουν να κάνουν πιο πολύ με την αμερικανική προεδρική εκλογή και με το απευθέω ενδεχόμενο του κυρίου Τραμπ. Του κυρίου Τραμπ και της κυρίας Λεπέν την άνοιξη το 2017, παρά με αυτό καθ' αυτό το Brexit, το οποίο έδειξε να έχει ενσωματωθεί. Θα προσέθετα, αλλά δεν θα μακρηγορήσω, τα στοιχεία του PMI που είδαμε σήμερα στην Ευρωζώνη δεν δείχνουν κάποια σημαντική επιδείνωση. Δείχνουν μία στασιμότητα. Μάνο, και επειδή αναφέρθηκε στις αμερικανικές εκλογές, ο κύριος Σόρος, ας πούμε, ο οποίος είχαμε δει στο παρελθόν ότι είχε διάφορους περίεργους ρόλους στην ισορροπία των οικονομικών της Ευρώπης, δεν ασχολείται καθόλου, διότι ασχολείται με την προσπάθεια εκλογής της κυρίας Κλίντον. Οπότε και αυτό λειτουργεί υπέρ μας. Γιατί ο κύριος Σόρος θεωρώ ότι θα ήταν από τους πρώτους που θα είχαν πέσει πάνω στην ευρωπαϊκή οικονομία μετά τον Brexit. Σωστά. Έχει ένα μεγαλύτερο διακύβευμα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ως καλό ή... Ότι κερδίζουμε χρόνο, άρα κερδίζει όλη η Ευρώπη μέχρι να σταθεί ξανά προς εμάς. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο με τις τράπεζες. Τι έχει συμβεί, τι πρόκειται να συμβεί, ποια κέντρα είναι αυτά που θα αποφασίσουν ποιοι θα κρατήσουν στα χέρια τους την επόμενη μέρα τα κλειδιά, του τραπεζικού συστήματος. Γιατί υπάρχει κόντρα του κεντρικού τραπεζί της Ελλάδος με την κυβέρνηση. Και πώς ξαφνικά βλέπουμε ισορροπίες να αλλάζουν τελείως, να έρχονται πάνω κάτω και αν είναι σόφρον, θα λέγα εγώ, να επιλέξουμε ξένους και για την Εθνική Τράπεζα και για την Τράπεζα Πειραιώς και για την Τράπεζα Αττικής. Βέβαια, στην Τράπεζα Αττικής υπάρχει πρόεδρος, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Έχουν γίνει πολλά. Πάμε σε διαφημίσεις και θα συζητήσουμε εδώ. Γιατί εμείς τα λέμε όλα, δεν φοβόμαστε να τα πούμε.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία, πρώτη εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν, στο μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας, το SBC, με εκλεκτούς καλεσμένους φίλους, όλοι είναι φίλοι, και με έναν έτσι, ένα καινούριο πρόσωπο. Καινούριο δεν είναι, ερχόταν συχνά πυκνά, αλλά καινούριο είπαμε. Ρόλο. Καινούριο ρόλο. Καινούριο ρόλο. Τον κυνηγούσαμε καιρό, δεν ήθελα να μας πει τον ναι. Εντάξει, τώρα του είπαμε ότι θέλουμε να τον έχουμε εδώ μαζί μας, να κάνουμε την εκπομπή μαζί, γιατί θεωρούμε ότι πάντα. Το δει, δεν είναι καλύτερα. Χιότε πάνε δύο-δύο. Πάντα, εμείς είμαστε υπέρ της ομάδας, Γιάννη, δεν είμαστε υπέρ. Δεν είμαστε. Τώρα εντάξει, θα λέμε πόσο καλά συνεργαζόμαστε. Όχι, δεν έχουμε φιλικό. Το ξέρει και κανείς ο Χριστόπουλος, είναι φίλος και έρχεται εδώ και φέρνει και ανθρώπους αγοράς και θα φέρει. Τώρα θα κάνουμε. Και ο Κωνσταντίνος ο Γκράβας, ότι είναι φιλική ατμόσφαιρα γενικότερα και ο Μάνος Οικονομίδης μεταξύ μας. Ότι μετά από τόσο καιρό έχουμε γίνει και φίλοι, έχουμε μια άλλη σχέση. Και ότι προσπαθούμε να μην είμαστε αυτοί ψυχροί. Μπορεί σε κάποιους που μου λένε κάτι, κουνιέσαι πολύ. Τι να κάνω, δεν μπορώ, έτσι είμαι, δηλαδή, να πάω, να κάνω μαθήματα, να είμαι αισθημένη. Αλλά δεν θα σας αρέσει σε κάποιους, εγώ γελάει, δεν έχω αντικό. Είσαι ζωντανός άνθρωπος. Δεν μπορώ, οπότε... δηλαδή, πολλοί μου λένε όταν πέρσι έτσι, το δύσκολο αυτό χειμώνα που είχα χάσει λίγο το χαμόγελό μου, δεν σημαίνει ότι όλα είναι λυμένα, αλλά το χαμόγελο είναι, το χρησιμοποιούμε και έχουμε αισιοδοξία. Όταν λοιπόν πέρσι αυτά τα δύσκολα, ξέρουν όλοι εδώ οι αγαπητοί φίλοι, και είχα χάσει το χαμόγελο μου, έπαιρνε ο κόσμος έξω και ρωτούσε, πείτε, τι έχει η κυρία Κάτζου. Εντάξει, μετά έγινε γνωστό τι έχει η κυρία Κάτζου, αλλά περάσαν αυτά. Πραγματικά υπήρχε ενδιαφέρον και αυτό είναι σημαντικό. Αλήθεια, έτσι, Γιάννη, ότι αλήθεια. Ο κόσμος, ότι είναι σημαντικό ο τηλεθεατής. Ξέρεις, ποτέ δεν βγήκα να μιλήσω και δεν βγήκα ποτέ δημοσίως και ούτε θα βγω να μιλήσω, αλλά ήταν πολύ δύσκολο, το γνωρίζει γιατί μιλούσαμε και μαζί και με όλους τους συνοδείς, με τον Γιάννη τον Χριστόπουλο και με τον Κωνσταντίνο τον Γκράβα. Και ευχαριστώ όλους και εδώ και τους παρευρισκόμενους που παρόλο όλο αυτό που έγινε και ξαναήρθαν στην εκπομπή και ποτέ και σηκώναν τα τηλέφωνα όταν έπρεπε και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική στήριξη από όλους. Θα πάει και στο πανέκκλινη η προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ πραγματικά όλους που είστε εδώ και τον Οικονομίδη, ο οποίος στήριξε και από τα ιστερόγραφα όταν χρειάστηκε και στήριξε εμένα. Αυτό που έπρεπε να κάνει ως συνάδελφος, νομίζω ότι όλο αυτό θα κάναμε, ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε, κάποιοι συνεχίζουν να. Και μέσα στο καλοκαίρι συνέχισαν. Και στεναχωρήθηκα που είδα κάποια στιγμή γραμμένο κάπου το όνομά μου, αλλά αυτά γίνονται και θα γίνονται. Εντάξει, όταν νομίζω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι το είδαμε καλό μάτι αυτό. Τι είναι το κακό, ναι, ότι αυτό όταν αφορά συναδέλφους, όταν. Ναι. Όταν είσαι μάνα με ένα παιδί. Είναι λίγο πιο. Ας σκεφτούν και αυτοί, ας βάλουν τον εαυτό τους κάποια στιγμή στη θέση. Ας βάλουν στη δικιά μου θέση τους ίδιους. Να έχεις και ένα παιδί στην εφηβεία και να αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να με χαρακτηρίζουν, να με χρωματίζουν, αυτό δεν έχει να κάνει. Πάνω απ' όλα είμαστε, εγώ είμαι δημοσιογράφος, ο Γιάννης άνθρωπος ελεύθερης αγοράς, οικονομολόγος, ο κύριος Γκράβας το ίδιο, στον ιδιωτικό τομέα, ο Γιάννης εκλεκτός συνάδελφος Κοροναίος, εκλεκτός συνάδελφος Μάνος Οικονομίδης. Όλοι δεν είμαστε κρατικοδίαιτοι, αλίμονο. Έχουμε την άποψή μας και το πολιτικό. Έχουμε και την πολιτική μας θέση, την οποία την υποστηρίζουμε και θα την υποστηρίζω εγώ μέχρι τέλος και αυτό δεν έχει να κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι ίσως από αυτά, από αυτό Γιάννη, βγαίνεις και πιο δυνατός, ίσως και το δημοσιογραφικό επάγγελμα βγαίνει κερδισμένο. Έτσι δεν είναι, εδώ πιστεύεις μάλλον αυτό, ότι όταν γίνονται κάποια πράγματα. Και από έναν άνθρωπο, γενικότερα έχουν γίνει διάφορα. Δεν είναι και αυτό το online. Κοίτα, τώρα αναγκαστικά. Το μητρό, το online media δεν είναι σημαντικό. Αναγκαστικά και επειδή είμαστε έτσι και λίγο σε mood. Ναι, χαλαρό, είμαστε λίγο αυτή τη στιγμή. Ναι, και χαλαρό, και απ' την άλλη έχουμε τις τηλεοπτικές άδειες μπροστά μας και το κομμάτι του Μητρώ των ιστοσελίδων. Και το δημοσιογραφικό επάγγελμα, λειτουργήμα κατά κάποιους και κάποιοι προσπαθούν να το διατηρήσουν αυτό. Δυστυχώς αυτή η ανθρωποφαγία που υπάρχει δυστυχώς αρκετές φορές στον κλάδο μας, στον χώρο μας, για κάποιον λόγο να σε κυνηγήσω, να σε εκτυπήσω, ύπουλα, φανερά, κρυφά, συμβαίνει, έτσι. Κανένας μας δεν είναι. Αγγέλων έτσι κι αλλιώς και ιδίως σε ένα τέτοιο. Και εμείς έχουμε κάνει τα λάθη μας, έτσι. Ιδίως σε ένα τέτοιο. Εννοείται. Σε ένα τέτοιο επάγγελμα σαν το δικό μας υπάρχει και λόγω των. Οι άνθρωποι που το συναπαρτίζουν είναι και φιλόδοξοι και με βλέψεις και εξυπηρετούν και συμφέροντα πολλές φορές. Δυστυχώς υπάρχει αυτό και έτσι. Φαντάζομαι θα το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές, αλλά εντάξει, καμιά φορά χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε. Όμως τα χτυπήματα κάτω από τη μέση, ιδίως όταν προκαλούν προβλήματα σε ανθρώπους, σε οικογένειες, σε υγεία, στεναχωρούν κάποιον άλλον που φτάνει σε όρια, ξέρω εγώ. Είναι κακό. Είναι κακό. Λοιπόν, πάμε τώρα να έρθουμε λίγο στα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να με ρωτήσω. Έχω εδώ, εντάξει, ο Γιάννης Κορνός θα κάνει όλη τη συζήτηση γιατί το έχει το πολιτικό. Εγώ πάντα διακρίνω. Πάρ' το συνθεστώ. Όλους θα τους βάλουμε, αλλά λέω ότι το έχεις το ρεπορτάζ αυτό. Εγώ διαβάζω μόνο και βλέπω ότι υπάρχει.
υπάρχει ένα πολεμικό κλίμα μεταξύ Καραμαλικών και Σαμαρικών. Τι να πω τώρα. Βλέπω αλλού ότι επανακάμπτει ο κύριος Σαμαράς, ότι σαρώνει στις δημοσκοπήσεις, ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι στον αδίρ. Τι είναι όλα αυτά. Βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και λέει είναι άριστη σχέση με τον κύριο Καραμαλή. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι επιμένουν ότι υπάρχει το, αυτό το κλίμα έντασης. Δεν θα μην πω και πολεμικό τώρα για κάποιοι μεθορίσουν. Τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά, κοιτάξτε, το κομμάτι που αφορά και ο Μάνος και οι άλλοι φίλοι μας, ότι το κομμάτι που αφορά το Καραμαλικό και την δυσαρέσκεια που εξέφρασαν αρκετά στελέχη που προέρχονται από την Καραμαλική. Είναι λίγο και κυρίου Γεωργίου και την. Είναι από τη, καθαρά από την Ελστάτ και τη θέση που έχει πάρει η Ελστάτ. Να το θυμίσουμε λίγο την ελληνική. Το περιβόητο μαγείρεμα και φούσκωμα του ελλείμματος το 2009 με εμπλοκή του κυρίου Γεωργίου, ο οποίος είναι και πάλι, άνοιξε πάλι η υπόθεση που αφορά στο κακούργημα από την πλευρά του ότι ήταν ψευδή καταγραφή στοιχείων και σε βάρος της χώρας. Ουσιαστικά ήταν τα στοιχεία που δόθηκαν και μπήκαμε στο μνημόνιο. Τέλος πάντων, είναι όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία που σε πρώτη φάση περιορίστηκε, βγήκε και θαύτηκε όταν υπήρχαν και πιέσεις από το εξωτερικό. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, για να το φέρουμε λίγο στο σήμερα, τουλάχιστον όπως δημοσιοποιήθηκε, δεν πήρε μια θέση. Μάλλον η Νέα Δημοκρατία ως επίσημη θέση δεν υιοθέτησε αυτό που ανακαλύπτει την πλευρά Καραμαλή. Όταν δηλαδή δεν έχει πει ότι ο κύριος Γεωργίου φούσκωσε ένα έλλειμμα το οποίο είχε μετρηθεί επί των ημερών του κυρίου Καραμαλή στο 7 ή μέχρι στο 12, αν δεν κάνω λάθος, και φτάσει 100% και αυτό έφτασε στο 15,6%, δεν έχει δικαιωθεί η πλευρά Καραμαλή. Έχει δικαιωθεί το κομμάτι του Παπανδρέου Παπακωνσταντίνου. Σε αυτό πάνω έχει προκληθεί αυτή η σύγκρουση εντός των κόλπων της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα το ότι σε αυτό πάνω παίρνουν θέση και διάφορα ΜΜΕ, τα οποία... Δεν παίρνουν όμως, ναι. Ναι. Σε κάθαρη θέση. Και προκαλούν αντιδράσεις από υποστηρικτές του Κώστα του Καραμαλή. Είδαμε τον κύριο Μιχελάκη. Ο κύριος Μιχελάκης, ας πούμε, το έχει σηκώσει. Ναι, και νομίζω ότι θέτει στην επίσημη, στη σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας συγκεκριμένα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί. Δεν έχουν απαντηθεί, όχι. Δεν έχουν απαντηθεί. Η εμπλοκή του κυρίου Κουμουτσάκου που αρχικά, ας πούμε τώρα, εντάξει, έχουμε βάλει και τα social media στο παιχνίδι της, ιδίως της επικοινωνίας και των κομμάτων. Όταν έκανε εκείνο το περιβόητο like σε αυτά που είχε πει ο κύριος Μιχελάκης και μετά αναγκάστηκε να το αφαιρέσει, έτσι δεν είναι, Μάνο, εσύ το παρακολουθείς καλύτερα. Το πεις έτσι, μετά. Ναι. Που ο κύριος Κομουτσάκος, ποιες είναι οι σχέσεις του με το Καραμαλικό στρατόπεδο και πώς τώρα είναι εκπρόσωπος τύπου στην Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία. Είναι πάλι ένας μεγάλος, πολύς λόγος, τέλος πάντων. Βλέπεις, τέλος πάντων, πράγματα τα οποία δείχνουν ότι υπάρχει λίγο ότι υπάρχει ένας καταρασμός στην Αξιωματική. Ακριβώς μια ισοστρέφεια, τουλάχιστον στην καλύτερη περίπτωση. Εγώ θα έλεγα συγκρούσεις, οι οποίες κάποιες βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν. Έτσι. Διαμάχες μέσα στο κόμμα, που δείχνει ότι τουλάχιστον η Μητσοτακική πλευρά, ας πούμε, χρεώνει στους Καραμαλικούς ότι δείχνουν μια στήριξη, μια ανοχή που αγγίζει τα όρια της στήριξης στη σημερινή κυβέρνηση. Και βλέπουμε και σε αυτό και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπη Παυλόπουλο. Είναι πράγματα που δείχνουν όμως ότι έχει θέματα η Νέα Δημοκρατία τώρα. Έχει θέματα, ιδίως ένα κόμμα το οποίο, κατά τη δική μου γνώμη, το βλέπω λίγο πιο μακριά, διεκδικεί την εξουσία και θέλει να είναι κυβέρνηση την επόμενη μέρα στις εκλογές. Πάμε λίγο, θέλω την άποψη του Μάνο και πάμε μετά και στον κύριο Γκράβο και στον κύριο Χριστόπουλο. Μάνο, εσύ πώς βλέπεις όλα αυτά που γίνονται στην Δημοκρατία, γιατί ξέρω ότι ασχολείσαι με το ρεπορτάζ. Το θέμα της Ελστάτ νομίζω ότι έχει δύο διαφορετικές οπτικές. Ναι. Η μία είναι η πολιτική ως προς τη διαχείριση που γίνεται. Ναι. Θα σου πω την άποψή μου. Η άλλη το θέμα της ουσίας. Είπε και ο Γιάννης πάρα πολύ σωστά, μας πήγε σε εκείνα τα δύσκολα, τους δύσκολους μήνες μετά τις εκλογές του 2009. Και γιατί το λέω, διότι ακόμη η υποστήριξη του κυρίου Γεωργίου, ότι ο κύριος Γεωργίου ανέλαβε μετά το μνημόνιο. Ναι. Και είναι έτσι. Ο κύριος Γεωργίου δεν εγκαλείται γι' αυτό. Ο κύριος Γεωργίου εγκαλείται διότι με τη δική του υπογραφή πιστοποίησε την παραποίηση του ελλείμματος που έγινε από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Τότε επικεφαλής Ελστάτ ήταν ο Κοντοπυράκης, ο οποίος ο άνθρωπος έχει πεθάνει σήμερα. Ναι. Λοιπόν, κύριος Κοντοπυράκης. Βάσει των στοιχείων αυτών, η χώρα άρχισε να έχει το bad publicity στο εξωτερικό. Φτάσαμε να αλλάζουμε, πάμε από το 9 στο 10, βρισκόμαστε εκτός αγορών. Και τελικά οδηγούμε στο μνημόνιο, με αδυναμία δανεισμού. Γιατί μια χώρα η οποία έχει κρίση χρέους, όπως όλες οι χώρες του πλανήτη είχαν, έχουν και θα έχουν κρίση χρέους, απέκτησε κρίση δανεισμού.
τέχνη έντος. Ήταν, στο θυμίζω, η περίοδος όπου ο κύριος Παπακοσταντίνου έλεγε ότι είμαστε ένας τιτανικός που πέφτει στα βράχια, ο κύριος Παπανδρέου μιλούσε για τη διεφθαρμένη χώρα που κυβερνάει και όλα αυτά. Ο κύριος Κοντοπυράκης λοιπόν τότε είχε υπογράψει, δεν είχε υπογράψει, ουσιαστικά είχε πάρει την πολιτική ευθύνη ο κύριος Παπακοσταντίνου για την αλλίωση, την παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος του 2009, που ήταν το τελευταίο βάσει του οποίου μπήκαμε στο μνημόνιο. Ο κύριος Γεωργίου λοιπόν, ο οποίος ανέλαβε μετά, είπε ότι όλα καλά. Εκεί είναι το ζήτημα. Και σε αυτό δεν απαντάει κανείς. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ούτε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ όμως το λέω από τους υπερασπιστές του κύριου Γεωργίου. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι υπερασπιστή του κύριου Γεωργίου. Βγαίνουν κάποιοι και σου λένε, μα δεν μας έβαλε ο Γεωργίου στα μνημόνια. Σαφώς και δεν μας έβαλε. Άλλο είναι το ζήτημα. Δηλαδή ο κύριος Γεωργίου επιβεβαίωσε την κυβέρνηση της χώρας. Ο κύριος Γεωργίου επιβεβαίωσε την τότε κυβέρνηση της χώρας, η οποία σε μια, για να τα λέμε ανοιχτά, αγαστή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους, αποφάσισαν ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των χρεών. Και ήταν, διότι ακούω επίσης από υποστηρικτές του κ. Γεωργίου και λένε ότι μα η Eurostat το λέει αυτό. Βεβαίως. Η Eurostat όμως του 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 έλεγε κάτι άλλο. Δεν ζητήθηκαν ποτέ ευθύνες από τους ανθρώπους για τους τρόπους υπολογισμούς των χρεών των κρατών. Και ξαφνικά εμφανιστικά με το 2001 μπαίνει μέσα. Μάλλον, σου θυμίζω επειδή ασχολούμαι με την οικονομία. Λίγο, για πολύ λίγο στο κομμάτι της ουσίας. Γιατί η ουσία αυτή είναι ότι πώς μετά είχαμε τη σειρά των μνημονίων και πώς αναγκαστήκαμε, πώς φούσκωσε αυτό το έλλειμμα. Όταν και Γιάννη, στο έλλειμμα του 9 μπήκε και το swap της Goldman Sachs, βάσει του οποίου μπήκαμε στην ΟΝΕ το 2001. Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Αυτά που έλεγε ο κύριος Τουρνάρας. Τώρα πας. Σωστά, σωστά. Όχι, Γιάννη, εγώ θα πω τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι αυτογκόλ έχουμε βάλει όταν στη Γαλλία της France Telecom το έλλειμμα δεν μπαίνει στη γενική κυβέρνηση. Γιατί στην μπήκε στην Ιταλία, στην Ιταλία. Δεν μπαίνει, ακριβώς. Εμείς γιατί εδώ πέρα βάλαμε το Αττικό μετρό, του μετρό, της ΕΘΕΛ, των νοσοκομείων. Είναι νοσοκομείο, είναι η συζήτηση άδειας, λοιπόν δεν είναι οικονομική. Δηλαδή. Γιατί ακούω τους οικονομολόγους και ασχολούνται. Η συζήτηση είναι πολιτική. Και είναι το εάν έχεις σαν χώρα τη δυνατότητα να ενισχύσεις αυτό το οποίο λένε όλες οι κυβερνήσεις και του Αντώνη Σαμαρά για πολιτική διαπραγμάτευση. Η αφετηρία της πολιτικής διαπραγμάτευσης είναι ότι αν έγινε κάτι περίεργο τότε. Ναι, η υπογραφή του κυρίου Γεωργίου απενοχοποιεί το αν έγινε κάτι περίεργο. Γι' αυτό και βλέπουμε τώρα αυτή τη για μένα συσσόρευση διάφορων υποστηρικτών, του, οι οποίοι όλοι, μα όλοι σχεδόν, έχουν αφετηρία στην περίοδο διακυβέρνησης του τόπου από τον κύριο Σιμίτη. Δεν νομίζω όμως τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει πόλεμος ή δεν υπάρχει? Εγώ νομίζω ότι πόλεμος υπάρχει σε επίπεδο εντυπώσεων και όχι ουσίας. Δηλαδή, δεν θα βγει ποτέ ο Κώστας Καραμαλής να πει ότι δεν με καλύπτεται, γιατί δεν ζητάει και ο ίδιος κάλυψε κάτι και δεν είναι εδώ κάλυψη της περίοδου Καραμαλή. Ναι. Όλο η ιστορία της Ελστάτ. Ναι. Επίσης, εκείνοι που έχουν βγει από την πλευρά του λεγόμενου Καραμαλικού στρατοπέδου είναι κάποιοι πρώην υπουργοί, δεν είναι κάποιο κεντρικό στέλεχος. Ναι, σωστό. Δηλαδή, ακούω για τον κύριο Μιχελάκη. Ο Γιάννης, επειδή ασχολείται και κάποια περισσότερα χρόνια, ο κύριος Μιχελάκης, θυμάστε, δεν υπήρξε ποτέ Καραμαλικός. Ο κύριος Μιχελάκης, ανάδοχος του Αντώνη Σαμαρά, ήταν ο πρώτος εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας επί διακυβέρνησης επί ηγεσίας Σαμαρά και έγινε κορυφαίος υπουργός εσωτερικών. Πρέπει να βλέπουμε και τη διάρκεια έχουν οι σχέσεις. Σαφώς. Το βάζει έτσι, σωστά το βάζει ο Γιάννης Κορονέος. Εγώ νομίζω απλά ότι είναι τακτικό λάθος το πώς το έχει χειριστεί μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο εξ αρχής θα μπορούσε να το έχει λήξει υπέρ της πολιτικά. Πολύ σωστά το βάζει. Έχει φτάσει να είναι όριστο και σε επίπεδο εντυπώσεων σε κομματικό θέμα. Κρύβει, επηρεάζει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι ότι υπάρχει αυτή η καχυποψία της σημερινής ηγεσίας προς ανθρώπους οι οποίοι προέρχονται από άλλα στρατόπεδα, ας το πούμε έτσι. Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει συνιστώσει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει την πιο ακροδεξιά, την πιο κεντροδεξιά, την πιο. Δεν είναι συνιστώσει, είναι πιο πολύ στρατόπεδο. Ναι, εντάξει, το συνιστώσει επειδή το λέμε. Δεν λέμε γιατί μπορεί να γίνει για το Σιριζέο, για του Σιριζέου. Όχι, σαν συνιστώσει. Δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καλά. Έχει δίκιο. Στου Νεοδημοκράτε. Νομίζω ότι αυτό επηρεάζει του ψηφοφόρου και είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το προσέξει τώρα ο κύριο Μητσοτάκη. Ιδίω όταν θέλει να κάνει ανοίγματα και σε άλλου χώρου για να μπορέσει να έχει εκλογικό σώμα που να τον αναδείξει η κυβέρνηση. Ένα άνοιγμα, ας πούμε, σε στελέχη του παλιού εξυγχρονιστικού μπλοκ, ξέρεις πώς θα φανεί σε ένα παραδοσιακό νεοδημοκράτη ψηφοφόρο που είναι Καραμαλικός. Μα τώρα και στο κομμάτι της επικοινωνίας αυτό λέγεται αντισυσπήρωση. Δηλαδή, για κάθε έναν από αυτούς που θα έφερνες, έχανες 10. Έτσι. Ειδικά για ονόματα, όπως ακούμε, της κυρίας Διαμαντοπούλου, του κυρίου Χρυσοχοίδη. Και άλλο. Τώρα να μην εκφραστώ. Κύριε Γκράβα, πώς έχετε δει όλη αυτή την υπόθεση με την Ελστάτ, με τον κύριο Γεωργίου? Θα σας πω, επειδή είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα για τη χώρα, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ακριβό δίκαιοι. Αν πάμε στο 2009, εγώ ξεκινάω από την ουσία την οικονομική.
Πρώτον, η χώρα είχε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό. Δεύτερον, είχε πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες στην προσεχή τότε τριετία-τετραετία αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους. Όμως, η χώρα ήταν στις αγορές. Δανειζόταν από τις αγορές. Δεν είχαμε, βεβαίως. Ο κύριος Καραμαλής επέλεξε το 2009 να πει ότι χρειάζονται περιοριστικά μέτρα. Κατά την άποψή μου ήταν τρόπον τεινά για να δώσει την καυτή πατάτα. Εν πάση περιπτώσει δεν με ενδιαφέρει αυτή η ουσία, θα πάω στην οικονομική. Ο κύριος Παπανδρέου όμως ξεκίνησε για μερικούς μήνες με υστέρηση στο να αντιληφθεί τι συμβαίνει. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Πώς έχει υστέρηση να αντιληφθεί τι συμβαίνει, όταν είναι νομίζω γνωστό ότι από το 2008, και σε αυτό ευθύνεται και η τότε κυβέρνηση, βέβαια, και η επόμενη του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Παπακοσταντίνου επί Υπουργείας Οικονομικών, ήταν όλοι γνώστες από τον διοικητή τότε της Τράπεζας της Ελλάδος ότι υπάρχει καμπανάκι συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, διότι δεν αντέχει η χώρα. Η χώρα λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή, είχε δημοσιονομικό εκτροχιασμό, διότι τις εποχές των παχαίων αγελάδων δεν φρόντισε να βάζει στο μαξιλάρι πλεονάσματα, αλλά είχε ελλείμματα. Και για να θυμηθούμε τον Γκέινς, για να θυμηθούμε κυρία Κάτζου τον Γκέινς, ο οποίος κατηγορείται ότι λέει ξοδέψτε, ξοδέψτε, δεν λέει έτσι. Λέει ότι τις καλές περιόδους ανάπτυξης κρατάμε πλεονάσματα, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα δημοσιονομικής τόνωσης της συνολικής ζήτησης τις κακές περιόδους. Άρα το διατάφτα. Είχαμε ένα μεγάλο ερωτηματικό το 2009. Συμφωνώ και επαυξάνω με την θέση του κυρίου Οικονομίδη και το έχω πει από αυτήν εδώ την εκπομπή, θα σας το θυμίσω, ότι είχαμε ρητορική τραγική για την αρνητική, για τη δυσφήμιση της χώρας, του τύπου οι Έλληνες είναι διεφθαρμένος λαός και του τύπου η οικονομία βουλιάζει και είναι τιτανικός. Και για να κλείσω το... και ένα όνομα εδώ. Για να κλείσω το θέμα. Πολύ σωστά. Βεβαίως. Ποιο? Αυτό που είπε, ότι την τακτική που ακολούθησε ο κ. Παπανδρέου μετά τις εκλογές. Θυμάστε τη Βάση Παπανδρέου που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Βουλής, έτρεξε τον κ. Παπακοσταντίνο και του έλεγε τι είναι αυτά που κάνουμε, όταν άρχισε και έλεγε αυξάνουμε μισθούς. Γιατί ήταν η συνέχεια του λεφτά υπάρχει. Παπανδρέου, πέρα από το λεφτά. Εγώ θα σας πω το εξής. Αφού το ήμασταν με τα αυτοκίνητα, συγγνώμη, διέκοψα κύριε Γκράβα. Με τα αυτοκίνητα των Δημάρχων, με τη πράσινη ανάπτυξη. Θα σας πω το εξής. Τώρα μην πούμε για αυτό το πράσινο άλογο. Θα σας πω το εξής. Μεσογειακή διατροφή και πράσινη ανάπτυξη ήταν το δίδυμο. Δεν θα το σχολιάσω. Εν πάση περιπτώσει. Εν πάση περιπτώσει, κυρία Κάτζου, όχι, δεν το διακομωδώ. Λέω τα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει. Αν στήχησαν αυτά. Αν η τότε κυβέρνηση εξελέγει με το λεφτά υπάρχουν, θα μπορούσε να πει πήρα την ψήφο με το λεφτά υπάρχουν των αγανακτισμένων και λοιπά στην πτώση, την απαξίωση της Νέας Δημοκρατίας στο 32% τότε χαμηλό ιστορικό, μετά πήγε στο 18% θυμίζω, 19% το 2012, εν πάση περιπτώσει, πήρα την ψήφο με το λεφτά υπάρχουν, αλλά ήμουν κοινωνός του οικονομικού προβλήματος της χώρας, άρα κατευθείαν λέω ότι εφ' εξής πρέπει να πάρουμε γρήγορα μέτρα ώστε να παραμείνουμε στις αγορές. Και εδώ προσθέτω ένα άλλο ερώτημα υποθετικό. Mm-hmm. Μπορούσε η χώρα να αποφύγει τα μνημόνια? Κατά τη γνώμη μου πολύ δύσκολα μεν, αλλά μπορούσε εγκαίρως να έχει διασφαλίσει καλύτερη χρονική περίοδο δανεισμού και μπορούσε, κυρία Κάτζου, να διαπραγματευτεί τη μη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και έχω πει από αυτό εδώ το βήμα ότι το προπατορικό αμάρτημα των μνημονίων είναι η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία όμως πηγαίνει σε ισορροπίες και συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Κατά της οποίας ποιος ήταν? Ο κύριος Σόιμπλε. Η ρητηρόσωρο κύριου Λέντα, δεν ξέρετε πώς παίζεται. Υπάρχει ένα περίστροφο στο τραπέζι. Το πιστόλι. Πιστόλι. Περίστροφο, ναι, πιστόλι. Όχι, το πιστόλι πάνω στο τραπέζι. Μα το έλεγε ο κύριος Παπανδρέου. Το κύριος Παπανδρέου, γιατί ήταν μέσα στα ελληνικά ομόλογα, ήταν γεμάτες. Ήταν σε όλα τους τα χαρτοφυλάκια. Γερμανικές, Ιταλικές, Γαλλικές τράπεζες. Θα μπορούσε να παίξει αυτό το χαρτί. Θα μπορούσε, είχε ένα άσο εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αν η Ελλάδα έκανε χρεοκοπία εντός ευρωζώνης, είχε καταστραφεί. Είχαν καταστραφεί η ευρωζώνη, οι τράπεζες είχαν καταστραφεί. Πολύ απλά δεν το έκανε. Ενώ το είχε, μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο. Ήταν στο τραπέζι. Συμφωνείτε, κύριε Κράμα, με αυτό που λέω? Δεν κάναμε για πράγματα. Καλύτερη δυνατή. Καταρχάς, αν χρησιμοποιήσει το πυρηνικό αυτό όπλο, ναι, μεν βομβάρδιζε τις γερμανικές και γαλλικές τράπεζες, αλλά αυτοκτονούσε και η χώρα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως, τι εννοώ? Τι εννοώ? Προσέξτε. Το ιδανικό διαπραγματευτικό σημείο για να πει κάποιος ότι αφήνω τη χώρα να χρεοκοπήσει και να σκάσει
βόμβα ήταν η αρχή της διαπραγμάτευσης. Εκεί. Αν ήταν κάποιος να το κάνει, δεν λέω ότι ήταν η σωστή κίνηση. Όχι. Δεν έπρεπε να γίνει άτακτη χρεοκοπία. Προσέξτε, διαπραγματευτικά, αυτό λέω ακριβώς. Έπρεπε την επομένη των εκλογών τον Οκτώβριο του 2009 το οικονομικό επιτελείο να μην εφαρμόζει επιδοματική πολιτική και κέινσιανή πολιτική, αλλά να πει ότι έχουμε λιτότητα day one, ξεκινάμε κατευθείαν χειρότερα μέτρα από αυτά που εξήγηλε ο κ. Καραμαλής στη ΔΕΔ για να φύγει. Χειρότερα μέτρα ξεκινάμε, προκειμένου να μείνουμε στις αγορές, ναι, να κερδίσουμε χρόνο και προσέξτε, θα μπαίναμε σε μνημόνιο, αλλά τι μνημόνιο, ευρωπαϊκό, να, διότι είμαστε πέρα από τον πύχη του 3% δημοσιονομικού ελλείμματος. Πρέπει λοιπόν, κυρία Κάτζου, και κλείνω γιατί μακρηγόρησα, να πούμε τα πράγματα 7 χρόνια μετά με το όνομά τους. Αλίμονο. Και τα λέμε. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε πολιτική με επικεφαλίδες. Με επικεφαλίδες. Δεν κάνουμε πολιτική με το Twitter και με επικεφαλίδες. Πρέπει να κοιτάμε την ουσία και την ανάλυση των πραγμάτων. Δεν ξέρει κανείς τι έγινε με αυτό το δημοψήφισμα, την απειλή δημοψήφισμα στον κύριο Παπανδρέου εκεί στις Κάνες. Και προς επίρρωση αυτού που είπες για το αποτέλεσμα που θα είχε μια τέτοια διαπραγμάτευση, σου θυμίζω ότι ο κύριος Τροσκάν, ναι, πριν τον συλλάβουν, έλεγε ότι να πάμε τώρα σε κούρεμα χρέους. Βέβαια. Το οποίο η Ευρωζώνη το συζητούσε διαφορετικά. Όπως και επίσης να πω ότι. Στον κύριο Παπανδρέου, του το είχε πει κανονικά. Και ο κύριος Ραχώρη, όταν χρειάστηκε στήριξη τραπεζές του, παίρνει τον κύριο Σόμπλε και λέει ότι εγώ δεν περνάω την ευρωπαϊκή τραπεζό. Μέσω του χρέους. Εγώ αφήνω αυτή τη στιγμή και καταστρέφεται το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. Πέρασε από το Σόμπλε. Τι έκανε, γιατί βεβαίω ω ευρωπαϊκό χαρτί το έκανε ο κύριο Ραχώρη. Δεν θα καταστρεφόταν. Κατέστρεφε τη χώρα του και το τραπεζικό του σύστημα. Αμέσως φοβήθηκε, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ο κύριο Σόμπλε να το κάνει αυτό, όταν κάνει πίσω βήματα. Και εκεί η Ισπανία ήταν, νομίζω, η Ισπανία και άλλη μια χώρα που έχουν περάσει την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών από το, όχι από το χρέος και μόνο από τον ESM. Η Ισπανία πέρασε, σίγουρα, όλο το ποσό από τον ESM, ναι, ο οποίος ήταν ο θεσμικός διάδοχος του EFSF, που ήταν προσωρινός και μπορούσε εξ αρχής, ασχέτως αν φτάσαμε μετά με κακούς χειρισμούς σε τρεις ανακεφαλοποίησεις, μπορούσε εξ αρχής η ανακεφαλοποίηση και των δικών μας τραπεζών να μην επιβαρύνει το δημόσιο χρέος. Και οι Πορτογάλοι, νομίζω, το κάνανε. Και οι Πορτογάλοι ένα μέρος. Πολύ μικρό. Μικρό ποσό. Γιάννη Χριστόπουλη, τι έχεις να πεις για όλα αυτά, γιατί βάλαμε αυτά. Ήταν πάρα πολλά. Εγώ θα πω πολύ λίγα πράγματα. Θα πω καταρχήν ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης μας στοιχιώνει από το λεφτά υπάρχουν του κυρίου Παπανδρέου, που πήγαμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Πάλι εκεί το πήγες. Όχι, δεν το πήγες. Σωστά. Απλά έτσι συμπερασματικά σε αυτά που, τα πολύ σωστά που είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές. Τη δημοσιονομική εκτροπή του κυρίου Καραμαλή δεν πρέπει να την περνάμε αβροχής ποσή. Υπήρξε στα χρόνια της διακυβέρνησής του, το δημόσιο χρέος μεγάλωσε κατά πολύ. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα μπορούσαμε να το αποφύγουμε, αν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τα μνημόνια, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τα 30 δις που είχαμε ενισχύσει τις τράπεζες με τον νόμο Αλογοσκούφη, γιατί όποιος παρατηρούσε από μια άλλη οπτική θα έβλεπε ότι η Ελλάδα είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα, επειδή αυτά είναι power game παιχνίδια, εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα ούτε σαν χώρα, ούτε σαν κυβέρνηση, ούτε σαν κράτος έτσι όπως είμαστε οργανωμένοι. Εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε τώρα μετά από 7 χρόνια μνημόνια. Βλέπουμε το ότι δεν μπορούμε να περάσουμε διάφορα μέτρα. Πόσο μάλλον να μπορούσαμε να πούμε ότι πάμε να κάνουμε ένα κούρεμα χρέους και να απειλήσουμε το διεθνές οικονομικό σύστημα. Και ιδιαίτερα, όταν ερχόταν από μία μεγάλη έτσι, τραγωδία όπως ήταν της Lehman Brothers, που είδαμε ότι ούτε καν η Ευρώπη δεν μπόρεσε να συμμαζέψει τις τραπεζές της. Ήτανε τόσο διάτριτο το τραπεζικό και το οικονομικό σύστημα της Ευρώπης που δεν μπορούσε να ισορροπήσει. Ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει αυτό. Έχει γίνει μόνο στην Αμερική που υπήρχε μια πολύ ισχυρή τράπεζα κεντρική. Υπήρχαν συγκεκριμένοι νόμοι και συγκεκριμένοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και δεν υπήρχε ούτε αντιπολίτευση να λέει το ένα ούτε το άλλο. Εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, ακόμα και ο κύριος Παπανδρέου, τότε που ήθελε να κάνει την ανακεφαλοποίηση, τσακωνόμαστε αν θα είναι ονομαστικές ή μη ονομαστικές συμμετοχές και βλέπαμε κάθε φορά που έλεγε ότι θα είναι μη ονομαστικές, οι ονομαστικές έφευγε και ένας βουλευτής και έπεσε κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και στο κύριο Βενιζέλο. Και ο κύριος Βενιζέλο, βεβαίως. Σωστά. Πάντως, με συγχωρείς απλά για να βάλουμε ναι, το ναι, γνήφι, γιατί το πήγε πάρα πολύ σοβαρά. Ναι, ναι, αυτό το είπε μόνο. Και πληρώνεται. Βράδυ. Ναι. Λοιπόν, είδατε, μιλήσαμε. Γιατί πώς συνέβη και η χώρα έφτασε αυτή τη στιγμή ένα τρίτο μνημόνιο να εφαρμόζει.
έχουν κάποιες ευθύνες που πρέπει επιτέλους να τις αναλάβουν. Έχουν ευθύνες. Με τον Γιάννη Χρυσόπουλο έχω διαφωνήσει για ένα PSI που δεν, για μένα ήταν, δεν έπρεπε καν να γίνει και ήταν με αυτόν τον τρόπο που έγινε εννοώ. Και ήταν δώρον άδωρον. Θα το συζητήσουμε, θα κάνω μια εκπομπή γιατί έχω μια μελέτη ενός Αμερικανικού Πανεπιστημίου που διδάσκεται σε πρωτοετής φοιτητές μεγάλου Αμερικανικού Πανεπιστημίου αποκλειστικά εδώ στο SBC. Θα την έχουμε σε περίπου ένα μήνα και την διδάσκουμε ως μοντέλο αποτυχημένο σε παγκόσμιο επίπεδο κουρέματος χρέους για να δούμε. Και εκεί έχω ζητήσει, θα ζητήσω να βρίσκεται εδώ μαζί μας Γιάννη. Και μένα βέβαια δεν μου είχε απαντήσει ο κ. Βενιζέλος, ο οποίος υπεραμείνεται το PSI. Θα ήθελα όμως να του φέρουμε μπροστά αυτή την έρευνα και μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος εκπομπής να πούμε για τράπεζα, γιατί το αφήσαμε και να πούμε γιατί ετοιμάζει έκθεση βιωσιμότητας του τελικού χρέους για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κλειδί, σας το λέω. Θα μας πει ο κ. Μπράβας γιατί είναι σημαντικό. Και τι μπορούμε να περιμένουμε σε μακροοικονομικό επίπεδο. Πρέπει να μιλήσουμε και λίγο για οικονομία. Θα σας πούμε θετικά πράγματα, όσο μπορούμε. Την αλήθεια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Πολιτική Οικονομία, πρώτη εκπομπή της νέας τηλεοπτικής σεζόν, με δημοσιογραφικό έτσι πάνελ και πάνελ ανθρώπων της οικονομίας. Είπαμε ότι αυτή δεν θα έχουμε πολιτικούς έτσι για να βάλουμε τα πράγματα όλα, τα οικονομικά, τα πολιτικά, σε μια άλλη διάσταση, να μην έχουμε κόντρες και διαξυφισμούς. Λίγο ο κόσμος έχει κουραστεί κιόλας, Γιάννη, για τον κορονοϊό, λέω. Θα συμπαρουσιάζουμε εδώ την εκπομπή. Να πω λοιπόν τι γίνεται στις τράπεζες. Τώρα θα πρέπει να πω πέντε πράγματα και μετά θέλω και την άποψη και του κ. Γκράβα και του κ. Χριστόπουλου βεβαίως και σε ένα Γιάννη. Λοιπόν, ο κ. Σάλλας, μετά γράφοντας τη δική του σελίδα στην τραπεζική ιστορία, θα λέγω εγώ, αποχώρησε από την Τράπεζα Πειραιώς πριν κάποιο καιρό, μένοντας ως επιτιμός πρόεδρος. Δεν υπάρχει πρόεδρος ακόμα στην Τράπεζα Πειραιώς, όπως δεν υπάρχει και διευθύνων σύμβουλος. Γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί ακριβώς με τον κύριο Θωμόπουλο που παραιτήθηκε, την παρέμβαση του κύριου Πόλσον, το παιχνίδι που παίζει ο κύριος Πόλσον που είναι εκ των βασικών μετόχων της Τράπεζης Πειραιώς. Κάποιοι λένε ότι δεν έπρεπε να φύγει ο κύριος Σάλλας. Ποιος θα έρθει στη θέση του κύριου Σάλλα? Παίζει το όνομα του κύριου Πλούταρχου Σακελάρη, ενός ανθρώπου που ήταν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, νομίζω, ναι. Και ικανό τραπεζικό στέλεχος. Όμως, νομίζω ήταν και οικονομικό σύμβουλο επί Καραμαλή. Πρέπει να ήταν τη διακυβέρνηση τη Καραμαλή, υπουργέ Αργοσκούφη, πρόεδρο τη Επιτροπή Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Μπράβο, στο ΣΟΕ. Λοιπόν, και εκεί. Αυτά στην Πειραιώς. Πρέπει να δούμε. Λοιπόν, θα έπρεπε μέχρι τι 15 Σεπτέμβρη να υπάρξουν οι αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών. Πάμε λίγο πίσω για τα κριτήρια που έχει θέσει ο SSM. Είναι αυστηρά και δεν τα πληρούν όλα αυτά τα πρόσωπα που είχαν επιλεχθεί. Σβήνουν, γράφουν ονόματα εκεί στην Φραγκφούρτη, εδώ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην Α δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές στα υψηλά κλιμάκια. Κάποιοι λένε ότι ίσως φύγει ένα πρόσωπο, θα το δούμε. Στην Τράπεζα Αττικής, προσφάτως νέα πρόεδρος, κ. Φουσκούρη, αν το λέω σωστά το όνομά της, σωστά το λέω. Εκεί είναι πλάκι το όνομά της με κάποια δάνεια που έχει κόκκινα και γράφονται διάφορα. Αν θα μπορέσει να παραμείνει στη θέση της, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στην Τράπεζα Αττικής. Στην Εθνική Τράπεζα ουσιαστικά η κυρία Κατσέλη έχει αποχωρήσει. Εγώ μαθαίνω ότι έχει ουσιαστικά χαιρετήσει και τους εργαζομένους και περιμένω να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος. Κάποιοι λένε για το ένα στέλεχος, ιστορικό στέλεχος, παλαιό στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, τον Ιωάννη Κυριακόπουλο, που πληρεί τα κριτήρια. Άφησα κάποια και την Eurobank, ιδιωτική τράπεζα καθαρά, με ισχυρά φαντς βασικούς μετόχους. Τον κύριο Καραμούζη, σε πρώτη φάση να λένε ότι παραμένει. Όλα πάντως είναι ρευστά. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Το τούχος είναι ακέφαλο, έτσι. Το μη χρηματοδοτήσεω τη σταθερότητα, προσωρινή διοίκηση. Αναζητούν και εκεί στελέχη, για να το παντρώσω. Και εδώ. Το τραπεζικό σύστημα στη χώρα δεν έχει επικεφαλής ουσιαστικά. Γιατί και μετά και την αποχώρηση του κ. Σάλλα, να το πούμε, κλείνει ένας κύκλος. Παλαιών και ιστορικών τραπεζικών στελεχών, που κάποιοι λένε ότι έχουν ευθύνες για το πώς έχουν φτάσει εδώ οι τράπεζες. Εγώ δεν μπορώ να αποδώσω ευθύνες, δεν είμαι δικαστής. Απλώς το ότι αυτή τη στιγμή παίζουν ξένοι για ονόματα, όπως στην Εθνική Τράπεζα ή στην Τράπεζα Πειραιώς, νομίζω ότι θα είναι μοιραίο λάθος, γιατί. Η Εθνική Τράπεζα είναι ένα brand name, μια ιστορική τράπεζα, Γιάννη. Θα πρέπει να είναι Έλληνας, νομίζω, αυτός που θα ηγηθεί της τράπεζας, που θα είναι στο τιμόνι. Γιατί γνώριζε και καλύτερα την ελληνική πραγματικότητα. Την ελληνική πραγματικότητα, αυτό θα έλεγα. Τις ανάγκες που έχει τώρα η ελληνική οικονομία, οι επιχειρήσεις, οι μικρές, οι μεσαίες. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν η αφετηρία επιλογής στελεχών ανθρώπων. Δεν θέλω να πω ότι είναι, το λέω λόγω εθνικού. Όχι, το λέμε όσο. Χρειάζεται Έλληνες, οπωσδήποτε. Αλλά κάποιος που να γνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα.
το ότι μια επιχείρηση μπορεί να ανταπεξέλθει στα δύσκολα τώρα, μπορεί να έχει προβλήματα οικονομικά, αλλά να ξέρεις ότι έχει μια προοπτική. Σωστά. Και αυτό να το ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις και εκτός από νούμερα, γιατί δεν είναι τα πάντα νούμερα σε αυτή τη ζωή, ιδίως στην οικονομία, σε ό,τι αφορά το επιχειρήν, mm-hmm. το πούμε έτσι. Νομίζω ότι εκεί είναι ένα θέμα. Δηλαδή, τώρα, ένας, και αν είναι κιόλας και αναφερόμαστε σε στελέχη τα οποία είναι. Από βαλκανικές χώρες, μαθαίνω. Βαλκανικές. Είναι πετυχημένα τα δυτικά συστήματα στη Βαλκανική. Δηλαδή, εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Δηλαδή, έχουν πετύχει, ναι, στη χώρα τους για να έρθουν να εφαρμόσουν. Κάποιος μου έλεγε, ξένος από τη Φραγκφούρτη, ότι πάνε να σας κάνουν πειραματόζω και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε να δούμε. Διακμάζουσες οικονομίες των Βαλκανικών χωρών. Ναι. Σωστά. Πειραματόζω. Δηλαδή, πάμε να το εφαρμόσουμε αυτό το μοντέλο. Αν προχωρήσει στην Ελλάδα, το κάνουμε κι αλλού. Πάλι πειραματόζω η Ελλάδα και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ας σκεφτούμε ότι η οικονομία χωρίς τράπεζες δεν μπορεί να. Μιλάμε για ψημοδότη, ακριβώς. Ουσιαστικά δηλαδή, η καρδιά της οικονομίας σου και του επιχειρήν σου. Και ιδίως αυτό είναι. Πας να διορθώσεις ένα λάθος με ένα μεγαλύτερο. Ακριβώς. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, ακριβώς. Επειδή γίνανε σφάλματα, δόθηκαν δάνεια, ξέρω εγώ, ναι, χωρίς εγγύησης. Σε επιχειρηματικά. Δεν ξέρουμε την τραπεζική πραγματικότητα. Ότι πας να διορθώσεις ακριβώς αυτό το λάθος με ένα μεγαλύτερο. Ένα μεγαλύτερο, ναι. Νομίζω δεν οδηγεί πουθενά. Και ακριβώς δεν θα είναι μόνο ότι θα είσαι για ακόμα μια φορά πειραματόζω. Φαντάζομαι αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το αντέχουμε πια, ναι, σε ένα τόσο ευαίσθητο, νευραλγικό, κομβικό σημείο για όλη την ελληνική κοινωνία να συμβεί κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι εκεί θέλει τουλάχιστον μια σύνεση και στο εσωτερικό και κυρίως από το εξωτερικό. Και γιατί λίγο πολύ. Ναι. Και εκεί έχει σπάσει μια κόντρα μεταξύ κυρίως κυβέρνηση και του Κεντρικού Τραπεζιού της Ελλάδας, του κ. Γιάννη Στουρνάρα. Ο κ. Παπάς ούκο λίγες φορές το τελευταίο διάστημα. Έχει πει ότι αν θέλει έναν άλλο ρόλο, πολιτικό ο κ. Στουρνάρας, να το πει και να μην βγαίνει και κάνει δηλώσεις, να θυμηθεί ότι ήταν και αυτός κάποτε στην καρέκλα του Υπουργού. Και ό,τι λέει τώρα να τα έλεγε και τότε. Και εκεί ξεβάκιασε μια κόντρα για το ρόλο του κεντρικού τραπεζίτη, στις αλλαγές των προσώπων και κατά πόσο κυβέρνηση ήταν ελέγξη της τράπεζης ή η Τράπεζα της Ελλάδος. Και τι διάβλη επικοινωνίες υπάρχουν μεταξύ της Τραπέζης της Ελλάδος και του SSM, του Ευρωπαϊκού Επιτοπτικού Μηχανισμού. Εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, δεν παίρνουμε θέση ποτέ. Απλώς που θα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, σαφώς, και να δούμε βάσει των νέων κανόνων που έχει θέσει ο SSM για τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα τραπεζικά στελέχη, ποιοι άνθρωποι μπορούν να μπουν σε αυτές τις θέσεις. Γιάννη Χριστόπουλε. Αν και θα περίμενες να πω πάρα πολλά, εγώ θα βάλω μόνο επιγραμματικά κάποια θέματα. Τράπεζες. Οι τράπεζες σαν οργανισμοί είναι απαραίτητοι, είναι στιλοβάτες της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας. Και έτσι πρέπει με πάρα πολύ σοβαρότητα να τις αντιμετωπίζουμε. Τελείως άλλο πράγμα οι διοικήσεις, τελείως άλλο πράγμα οι εργαζόμενοι. Αν ένας μέτοχος που αυτό το κανάλι έχει υπηρετήσει τη μετοχική ιδέα, έτσι, το 2007, το 2008 είχε βάλει 100 ευρώ, είχε εμπιστευτεί τη διοίκηση μιας τράπεζας και είχε βάλει 100 ευρώ. Σήμερα ίσως να χρωστάει κιόλας. Άρα, από θέμα εταιρικό και από θέμα των μετόχων, νομίζω ότι οι αριθμοί είναι, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Σωστό είναι. Από εκεί και πέρα. Αυτή την περίοδο γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί οι τράπεζες χρηματοδότησαν τα κόμματα. Ναι. Γιατί οι τράπεζες χρηματοδότησαν επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Εκδοτικές και μη. Και τα χρήματα χάνονται. Αυτό πάλι τα λέει όλα τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν οι τράπεζες και οι διοικήσεις των τραπεζών τα χρήματα που τους είχαν εμπιστευτεί οι μέτοχοι και τα χρήματα του ελληνικού λαού. Το τρίτο κομμάτι. Αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα στηρίζεται μέσω του ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει τους κανόνες τους οποίους πρέπει να λειτουργούν οι τράπεζες. Η χώρα μας, επειδή ήταν η πρώτη που έπαθε τις πολύ μεγάλες ζημίες, έχει πάθει 3 ανακεφαλαιοποιήσεις στο τραπεζικό της σύστημα και το μεγάλο κομμάτι, το μεγάλο αγκάθι των κόκκινων δανείων, το οποίο δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμα και το πώς θα διαχειριστούμε, γιατί αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι που θα πρέπει να λυθεί για να πάμε στην επόμενη μέρα όσον αφορά την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ποιος θα το λύσει? Θα πρέπει να το στηρίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάλι και θα πρέπει να γίνει βάσει κάποιων κανόνων. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει, όπως είπα και στην αρχή, να το αντιμετωπίζουμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει να υπάρχει πολιτική σπέκουλα. Βλέπουμε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να το χειριστεί και χάθηκε πάρα πολύ πολύτιμος χρόνος. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να
συγκλίνουν στα πρόσωπα που θα το χειριστούν. Και, διαφωνώ με τον Γιάννη ότι πρέπει να ξέρουν την ελληνική επιχειρηματικότητα. Τις προηγούμενες μέρες ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΥΠΙΤΑ είπε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πράγματα από το κράτος, πρέπει να κάνουμε πράγματα εμείς. Η αγορά της Ελλάδος είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά και πρέπει να δούμε την αγορά της Ευρώπης, τις αγορές του κόσμου. Ναι. Ένα στέλεχος τραπεζικό, το οποίο μπορεί να είναι από οποιαδήποτε χώρα, αλλά μπορεί να έχει εκπαιδευτεί και να έχει δουλέψει σε μεγάλες τράπεζες και να γνωρίζει το επιχειρηματικό γίγνεσθε, μπορεί να μας βγάλει και από αυτή την μαύρη εσωστρέφεια την οποία έχουμε. Κύριε Γκράβα, ένα σύντομο σχόλιο. Πολύ σύντομα, νομίζω όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τον θεσμικό, τη θεσμική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρώτον. Δεύτερον, στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης είμαστε στο δεύτερο κομμάτι ακόμα από τους τρεις πυλώνες. Η Τραπεζική Ένωση στα πλαίσια της θεραπείας των δομικών ανισορροπιών της Ευρωζώνης πρέπει να προχωρήσει. Θυμάστε τι είχαμε πει για το θέμα των Ιταλικών τραπεζών. Είμαστε στη μέση ακριβώς. Θα ολοκληρωθεί όταν υπάρξει και ένα πανευρωπαϊκό με το καλό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Τότε θα είναι τρεις πυλώνες ισχυροί και δεν θα στέκεται η Ευρωζώνη σε πύληνα πόδια. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ένα τελευταίο σχόλιο και κλείνω για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το θίξατε δύο φορές και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να το δούμε λίγο. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρώτη φορά εκπονεί έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους. Για ποιο λόγο? Είναι σίγουρα το plan B της, δεν θέλω να πω ότι είναι το plan A, είναι όμως σίγουρα το plan B της στην περίπτωση που δεν προχωρήσει στη διελκυστίνδα που υπάρχει ακόμα και έχουν δώσει ραντεβού οι δύο πλευρές το φθινόπωρο Ευρωπαίοι και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θυμίζω ότι έγινε bypass το καλοκαίρι η χρηματοδοτική συμμετοχή του Δουνουτού στο ελληνικό πρόγραμμα. Σωστά, είναι ακόμα υποαίρεση αν θα μπει. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει να έχει τη δική της ανάλυση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος. Σε περίπτωση που τελικά το Δουνουτού δεν συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα και δεν τα βρουν οι δύο πλευρές, να έχει το δικό του και να την παρουσιάσει για να δούμε αν είναι βιώσιμο ή όχι και τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Ακριβώς. Θα προσθέσουμε ότι έχει εκπονηθεί ο δικός χάρτης από το τελευταίο Eurogroup. Βεβαίως. Με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα. Είναι στα μέτρα της Γερμανίας και της Ευρωζώνης. Δεν το λέω για κακό αυτό. Όχι. Αν λοιπόν τελικά οι ισορροπίες οδηγήσουν το Δουνουτού να μείνει εκτός, σημειωτέων έχει φύγει ο αστερίσκος του 2010 και πλέον είναι αυστηρό το Δουνουτού στο να συμμετάσχει γιατί εκπροσωπεί 188 διαφορετικές χώρες και πολλές αναδυόμενες οικονομίες και μπλα μπλα μπλα, τα έχουμε εξηγήσει. Για το λόγο αυτό θα έχουμε ένα ξεχωριστό σενάριο από την ΕΚΟΥΤΟΥ και στη συνέχεια με βάση αυτό το σενάριο το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, ούτε ποτέ ήτανε. Πάντα σχετική ήταν η κουβέντα περί βιωσιμότητος. Άλλο στρατηγικό λοιπόν, λάθος της Δημοκρατίας να επιμένει όταν το 2015 βιώσιμο το ελληνικό χρέος, επαναλαμβάνω, ουδέποτε μπορούσε κατηγορηματικά κανείς να πει βεβαίως ότι είναι βιώσιμο. Στην καλύτερη περίπτωση σχετικά μπορούσε να συζητήσει τη διαχειρίσιμη κατάσταση μεσοπρόθεσμα. Για να μην μακρηγορούμε λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάλι τον πρώτο λόγο και σας θυμίζω ότι όποιος έχει βάλει τα λεφτά του, αυτός έχει και τον πρώτο λόγο. Τα λεφτά τα έχει βάλει ο ESM και το 80% του ελληνικού δημοσίου χρέους είναι στα χέρια του επίσημου τομέα. Ακριβώς. Και εκεί να δούμε τι θα γίνει. Μάνο, πώς βλέπεις να εξελίσσεται όλη αυτή η κουβέντα για το χρέος, με την ΕΚΤ να κάνει την εκπονή αυτή τη μελέτη, πολύ σημαντικό, και τον κύριο Τσίπρα από το Σεπτέμβριο και μετά, από τώρα που θα πάει στην Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Σοσιαλιστών και τώρα που θα έχουμε τη μήνυ Σύνοδο χωρών του Νότου εδώ, 9 Σεπτεμβρίου. Να πω κάτι γρήγορο πριν, γιατί έχω απορίες. Παρακολουθούμε ενδιαφέρον μια οξύμορη πραγματικότητα. Αλλάζουν διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Ναι. Σωστά, επειδή προφανώς κάποιοι έχουν κρίνει ότι υπήρξε κάποια ανεπάρκεια ή ωραία. Δεν έχει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τοποτηρηθεί. Θεσμικά έχει. Ναι. Δεν έχει την Τράπεζα της Ελλάδας. Ναι. Άρα η Τράπεζα της Ελλάδας θεωρητικά δεν είναι και υπεύθυνη για τα θετικά και τα αρνητικά. Εκεί δεν γίνεται αντίστοιχη αξιολόγηση. Δηλαδή, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας τότε αλλάζουν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και παραμένει στη θέση του. Ως τι, ως για να διαβάσουμε αυτό που λέει ο κύριος Πάγκαλος, που από ό,τι καταλαβαίνω τον παρακολούθησες, αν θέλει να γίνει από υπάλληλος, δηλαδή είναι υπάλληλος. Σήμερα. Πρωθυπουργός. Ναι. Εμένα αυτή είναι η απορία μου, έχω κάποιες απορίες. Τώρα έβαλε το θέμα εκεί, τώρα είσαι νομίζω διαβασμένος. Δεν θέλω να απαντήσω. Όσο για το χρέος, προφανώς και θεωρώ ότι αν και ο κ. Χρυσόπουλος το έχει περιγράψει νομίζω πολύ καλά, εάν τα πράγματα και με την αξιολόγηση πάνε ομαλώς, εντός του έτους θα πρέπει να υπάρχουν θετικές εξελίξεις εκεί.
Το πόσο θετικές. Και το χαρτί που θα παίξει ο κύριος Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, συμφωνείς, Γιάννη? Νομίζω ότι ναι, αυτό και αυτό είναι, όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλες οι κινήσεις του δείχνουν προς κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι έχει εστιάσει σε αυτό κάπως να φτιάξει ένα κλίμα, ούτως ώστε να συζητηθεί και να λυθεί. Ναι, να λυθεί. Γιατί αν δεν λυθεί, θα έχουμε και. Δεν είναι αυτό που λέει και ο κ. Χρυσόπουλος και ο κ. Γκράβας, Γιάννη, ότι το χρέος δεν είναι ποτέ βιώσιμο και δεν θα γίνει βιώσιμο αν δεν έχουμε ένα. Ναι. Τώρα, να πούμε μια σημαντική ελάφρυσή του. Γιατί διαγραφή χρέους δεν μπορεί να έχουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Γκράβα? Η διαγραφή ονομαστική. Έχουν συμφωνήσει όλες οι πλευρές και η ελληνική κυβέρνηση ότι μεμονωμένα δεν πρόκειται να υπάρξει. Μεμονωμένα. Θα θέλω να αναφερθώ λιγάκι προς το τέλος της εκπομπής. Όποιος μας παρακολουθούσε και πέρυσι, εκεί τον κύριο Σόγκλο τον είχαμε περάσει, εγώ δηλαδή, γενιές 14. Πέρασε στα ψηλά το καλοκαίρι ότι κόπηκε. Δεν κόπηκε από τα stress test, αλλά ήταν. Όποιος διάβασε την έκθεση Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το stress test δηλαδή. Που. Ναι, βάλει ένα σένιο ο Μάνος Οικονομίδης, σου λέει θα το πει, δεν θα το πει. Όποιος διάβασε λοιπόν, εγώ την διάβασα την έκθεση, ήταν πραγματικά κόλαφος για την Deutsche Bank. Έχει κοπεί από τα stress test της ΦΕΝΤ, έχει διακόψει η ΦΕΝΤ, έχει απαγορεύσει να δανείζει τα διατραπεζική στη ΣΥΠΑ μέχρι να δημιουργηθεί κεφαλικό μαξιλάρι, να προχωρήσει αύξηση κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή είναι από τις τράπεζες που εμφάνισαν κεφαλικό έλλειμμα και θα πρέπει να προχωρήσει και σε πωλήσεις προσωπικών στοιχείων αλλά και να ενισχυθεί κεφαλαιακά. Και με ένα ιταλικό τραπεζικό σύστημα να μην έχει βρεθεί λύση ακόμα. Ένα τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη όλοι να νοσεί και με τα κόκκινα δάνεια όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, να ύπτανται. Ιταλία. Ιταλία, βεβαίως, αλίμονο. Και τη Γερμανία να αρνείται να δει την πραγματικότητα. Ή και οι αξιολόγησεις και οι γενικότερα οικονομολόγοι και στρατηγικοί αναλυτές, τα τελευταία τους reports χτυπούν καμπανάκι για όλο τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και κυρίως για τις γερμανικές τράπεζες και δει την Deutsche Bank και αναρωτιέμαι πότε θα αποφασίσει η διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει σε αυτή την αύξηση κεφαλαίου που θα είναι μεγάλη από ό,τι λένε οι εκτιμήσεις, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε, διαβάζουμε τα report. Και κατά πόσο μπορεί να καλύψει, και αυτό είναι ένα θέμα, Γιάννη, την αύξηση κεφαλαίου που θα είναι μεγάλη από τις αγορές. Βεβαίως, κανείς να μην σκεφτεί ότι λέω ότι θα αφήσουν να καταρρεύσει η Deutsche Bank. Αλίμονο αν οι Γερμανοί. Και φυσικά καλά θα κάνουν να μην την αφήσουν να καταρρεύσει, θα βάλουν το χρήμα που πρέπει, τα χρήματα, τα κεφάλαια για να διασωθεί από τη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Γερμανίας. Και την ίδια στιγμή πέρασε στα ψηλά για μια ακόμη φορά ότι η κυρία Νουή, με ένα εγγραφό της προς την γερμανική κυβέρνηση, ζητά να μπουν πια και οι περιφερειακές τράπεζες στο περιφερειακό σύστημα της Γερμανίας, κάτω από τη σκέπη του Ευρωπαϊκού Επιπτικού Μηχανισμού και να ελέγχεται. Δεν έχει απαντήσει ακόμα η γερμανική πλευρά. Νομίζω ότι όμως μαθαίνω ότι πέσει θα σκεφτούν το επόμενο διάστημα, γιατί εκεί. Είναι το χαρτί λέει, που θα παίξει ο κύριος Ντράγκη, επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν πληροφορίες, εμείς δεν το επιβεβαιώνουμε, ότι κάποιο μαύρο χρήμα εκεί από Ρωσία, Λιθουανία, έχει πηγεί προς εκεί, προς περιφερειακές τράπεζες της Γερμανίας. Μείνει να δούμε όλα αυτά πώς θα λειτουργήσουν, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Και πώς θα λειτουργήσει ο κύριος Σόιμπλε, τι θα αποφασίσει να κάνει με την Ιταλία. Θα αφήσει να διασωθούν κρατικά, να διασώσει με κρατικό χρήμα τις τράπεζες, γιατί ο κύριος Ρέντσι επιμένει. Όχι ενεργοποίηση της ρήτρας του Μπέιλιν. Και τι σημαίνει αυτό και για την Ελλάδα γενικότερα, αν τελικά ο κύριος Σόιμπλε κάνει ένα βήμα πίσω για τη διάσωση των Ιταλικών τραπεζών. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη, αλλά θεωρήσω ότι μπορεί να δούμε και με όλα αυτά που γίνεται στην Ευρώπη, να δούμε έτσι μια πιο. Τι να πω τώρα, όχι τόσο αθλητικό το πλαίσιο, το γλυό. Κοίταξε, πάλι θα το έβαζα στην συνολική κουβέντα και αυτή που είχαμε πρόσφατα, ας πούμε, με τη συμμετοχή του κυρίου Ρέντσι, που για μένα. Παίζει ρόλο ότι και στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ο κύριος Ντράγκη. Ευτυχώς είναι ο κύριος Ντράγκη, ναι, και δεν είναι ο ευτυχώς νομίζω και για μας, αλλά και για το κομμάτι του πρεστής του ίδιου σε ό,τι αφορά στην ίδια του τη χώρα. Ακριβώς. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να πρετανεύσει λογική και κάποια στιγμή πρέπει να το δει και έτσι ο κύριος Σόιμπλε. Έχει εκλογές η Γερμανία μπροστά, να δούμε εκεί πώς θα λειτουργήσει. Και είναι το Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα. Κάπως δηλαδή πρέπει να βρεθούν οι συνταγές αυτές, ώστε να διασωθεί σε πρώτη φάση και μετά να μπει σε μια κανονική ρότα. Και στο λέω χωρίς να είμαι και ο επαείων του θέματος, αλλά νομίζω ότι από εκεί προκαλούνται όλα τα άλλα που αφορούν στα οικονομικά προβλήματα της Ευρωζώνης, των κρατών, της ίδιας της Ευρώπης. Έτσι, και εγώ θα συμφωνήσω. Είναι αυτή η χρονιά και η επόμενη θα είναι δύο έτη κομβικά, ναι, για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος με εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία. Η Ισπανία ακόμα δεν έχει κυβέρνηση. Στην Ιταλία ένα δημοψήφισμα για συνταγματική αναθεώρηση το Σεπτέμβρη. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα να δούμε. Και ναι, Μαλέα, και πέραν του οικονομικού σίγουρα ένα μείζον είναι και το προσφυγικό. Και αυτό, ναι, το έχουμε στη μέση. Το είπαμε, εγώ θα βάζω και την τρομοκρατία. Όλα, όλα. Επειδή όλα το
έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτό το τραπέζι. Όλα, όλα είναι αυτά. Είναι ένα μείγμα, ένα πακέτο θεμάτων το οποίο απασχολεί ακριβώς. Εκρηκτικό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, πρώτη εκπομπή της τηλεοπτικής σεζόν, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Το Γιάννη Κορώνα δεν πρέπει να τον ευχαριστώ, γιατί πλέον θα είναι εδώ, δίπλα μας. Μαζί τους υπόλοιπους. Οπότε, λοιπόν, θα χαιρετήσει ο Γιάννης, λοιπόν, τώρα, έτσι για να... Να ευχαριστήσουμε, λοιπόν, τον Γιάννη τον Χριστόπουλο, τον Κωνσταντίνο τον Γκράβα. Οικονομολόγο αναλυτικών αγορών. Ακριβώς. Το Μάνο τον Οικονομίδη, καλό συνάδελφο και διευθυντή του ιστερόγραφα.gr. Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη μου, για την υποδοχή, τη φιλοξενία σε πρώτο στάδιο. Όλα καλά εδώ. Πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε μαζί με τον Γιάννη τον Κοροναίο να σας προσφέρουμε πλούσιο ρεπορτάζ και πολιτικό και οικονομικό και διεθνές οικονομικό και με τον κύριο Γκράβα. Θέλω να σας ρωτήσω ότι θα κάνει φέντα, αλλά τα καθίστηκα στην επόμενη κόμπη, κύριε Γκράβα, για να πέσετε μέσα. Το αφήνουμε για μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ όλους. Να σας ευχαριστήσω και εσάς πολύ που βρίσκατε σήμερα πρώτη εκπομπή της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Είσαστε μαζί μας. Κάθε μέρα το ραντεβού μας πια, 6 με 8, εδώ στο μοναδικό κανάλι οικονομικό της χώρας, στο SBC, και την εκπομπή Πολιτική Οικονομία. Να έχετε ένα καλό βράδυ.